Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλό ξεκίνημα. Λέγομαι Γιάννης Βογιατζής. Θα δούμε σήμερα για πολύ λίγη ώρα κάποια εισαγωγικά πράγματα για ενσωματωμένα συστήματα. Τι είναι, που χρησιμοποιούνται, ποιες είναι οι παράμετροι οι οποίοι μας απασχολούν όταν σχεδιάζουμε τέτοιο σύστημα. Και στη συνέχεια θα δούμε κάποια πραγματάκια για το εισαγωγικά για το Arduino πριν περάσετε σε υλοποιήσεις και σε ωραία χαριτωμένα πράγματα. Λοιπόν, ενσωματωμένο σύστημα γενικά είναι ένα πράγμα που αποτελεί μία λειτουργία, είναι single function όπως λέμε. Έχουν περιορισμούς σε κόστος, ισχύ, μέγεθος, ταχύτητα κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις είναι επιδραστικά και πραγματικού χρόνου. Είναι οι μεταφράσεις, δεν ξέρω αν είναι πετυχημένες, των όρων reactive and real time. Αντιδρούν σε αλλαγές στο περιβάλλον τους και κάποιες φορές υπολογίζουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. Τότε μιλάμε για real-time operating systems. Για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με τον πραγματικό κόσμο, χρησιμοποιούμε sensors. Εκεί πέρα θα πρέπει να συζητήσει κανείς θέματα όπως το signal sampling, το θόρυβο που δημιουργείται κλπ. Και για να μπορέσουν να δώσουν έξοδο, χρησιμοποιούν motors και actuators, σερβομηχανισμούς, steppers κλπ. Θα πρέπει να σκεφτεί κανείς, να σκέφτεται κανείς όταν μιλάει για αυτά τα συστήματα, ότι οι υπολογισμοί είναι στα πλαίσια των περιορισμών του πραγματικού κόσμου. Για παράδειγμα, EBS, ECS, αεροσκάφη, routers, modems κλπ. Το ερώτημα, toasters, σε λάστιχα, mixers κλπ. Το ερώτημα πού μπορεί κανείς να βρει ενσωματωμένα συστήματα, η απάντηση είναι παντού. Εδώ πέρα βλέπουμε δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Λάστιχα αυτοκινήτων που μετράνε την πίεση και κάποια smart pens που με την γραφή κάνουν κάποιες καταγραφές. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι συνήθως αποτελούν τμήματα ενός μεγαλύτερου συστήματος. Δεν είναι αυτό που λέμε υπολογιστή με οθόνη, πληκτρολόγηση κλπ. Συνήθως είναι για συγκεκριμένες εφαρμογές, όχι γενικού σκοπού. Ποτέ δεν σταματούν στην καλύτερη περίπτωση. Η λειτουργία τους είναι τις πιο πολλές φορές time constraint, δηλαδή έχουν συγκεκριμένο χρόνο απόκρισης όταν πάμε να κάνουμε μια δουλειά. Υπάρχουν άλλοι περιορισμοί που είναι πολύ σημαντικοί, όπως power, size, δηλαδή ενέργεια, μέγεθος, βάρος, πόσο heat μπορούν να κάνουν και πόσο αξιόπιστα είναι. Είναι όλο και πιο δεδομένα και συνδεδεμένα με άλλα αντικείμενα, το γνωστό σε όλους σας Internet of Things. Μια ερώτηση που μπορεί να θέσει κανείς είναι γιατί να ενσωματώσουμε ένα σύστημα. Η απάντηση είναι ότι έχουμε νέες δυνατότητες με τη χρήση GPS, PDA, τα Wii κλπ. Το κόστος, μικρότερο κόστος, έξυπνο έλεγχο συσκευών, ABS αυτοκινήτων, να συνδυάσουμε δυνατότητες, το κάνουμε στα cell phones, και για να έχουμε απομακρυσμένο έλεγχο με αισθητήρες, ουσιαστικά να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του ανθρώπινου όντως. Αυτό εδώ είναι μια γνωστή διαφάνεια, δείχνει κάποια από τα ενσωματωμένα συστήματα που πάνε σε κάποιο αυτοκίνητο. Έχει γίνει μια μελέτη, πάνω από 30% του κόστους ενός αυτοκίνητου είναι σήμερα ηλεκτρονικά μέρη. Και κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον, το 90%, το 90% των καινοτομιών έχουν σχέση με ηλεκτρονικά μέρη, με ενσωματωμένα συστήματα. Κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρουμε σχετικά με το πού πηγαίνει η αγορά. Εξειδικευμένες συσκευές αντικαθιστούν τα PC. Το 1997 το 96% των συσκευών σύνδεση στο ίντερνετ ήταν PC. Το 2004 οι ενσωματωμένες συσκευές είχαν πιο μεγάλη πρόοδο από τα PC. Η αγορά ελεγκτών πίεση για άρεστα λάστιχα το 2009 ήταν 60 με 70 εκατομμύρια σε δολάρια και η αγορά των smart cards ήταν 100 με 200 εκατομμύρια το χρόνο. Παράλληλα, κάποια παραδοσιακά προϊόντα χρειάζονται δυνατότητες επεξεργασίας, εξαρτώνται από τα υπολογιστικά συστήματα όπως είναι τα αυτοκίνητα που είδαμε προηγουμένως. Πάνω από 100 προσέσορες τρέχουν σε ένα σύγχρονο υπολογιστή, ένα σύστημα αυτοκίνητα BMW της Audi. Εδώ πέρα αυτή η διαφάνεια μας δείχνει
πώς έχει συρρυκνωθεί το ποσοστό της αγοράς για server, PC κλπ. Κάποια θέματα που αφορούν στις σχεδίες των ενσωματωμένων συστημάτων. Γενικά, είναι πολύπλοκα συστήματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το κάνουμε να δουλέψει στην ώρα του, με προβλεπόμενο κόστος, και πολλές φορές υπάρχει ανάγκη για να, όταν πάμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα, να κάνουμε ένα abstraction και επανασχεδιασμό για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι αρκετά δύσκολο να ελέγξουμε τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος και ο λόγος είναι ότι κυρίως περιλαμβάνει hardware και software. Άρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι παράμετροι που ευνοούν στη λειτουργία είναι πάρα πολλές και ο έλεγχος που να κάνουμε είναι πιο πολύπλοκος από ότι αν έχω ένα hardware, ένα software και θα λέω ξεχωριστά. Για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε μια συνηθισμένη επιλογή είναι να πάρουμε κάποιους επεξεργαστές, είναι χαμηλού κόστους και σχεδόν τζάμπα και μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε. Χρειαζόμαστε δειγματοληψία, analog digital και digital to analog συστήματα. Θέματα που αφορούν στην ισχύ και την κατανάλωση, οι μπαταρίες, πόσο κοστίζει ο υπολογισμός σε ισχύ και πόσο κοστίζει η ισχύ της επικοινωνίας. Έχει υπολογιστεί ότι το budget για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε ένα bit είναι το 1/100 του budget για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε ένα bit ασύρματα. Τώρα, όσον αφορά το πώς σχεδιάζουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικροπροσέσορες, να χρησιμοποιήσουμε domain-specific processors όπως DSP, microcontrollers κλπ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε reconfigurable systems on chips, FPGA ή ολοκληρωμένα κυκλώματα. Όσο προχωράμε προς τα κάτω, τα πράγματα γίνονται πιο γρήγορα. Όσο προχωράμε προς τα πάνω, η ισχύς αυξάνεται. Το κόστος μειώνεται προς τα δω και μεγαλώνει προς τα πάνω. Αυτό βέβαια έχει να κάνει κυρίως με το ποιο είναι το volume που έχουμε να πουλήσουμε, αν είναι 1, 2, 3, 5 ή 5 εκατομμύρια συσκευές. Κάποια θέματα για τις μετρικές και τα design metrics των ενσωματωμένων συστημάτων. Ένας προφανής στόχος είναι να υλοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, ένα σύστημα με την επιθυμητή λειτουργία. Μία πρόκληση ότι θέλουμε ταυτόχρονα να βελτιστοποιήσουμε διάφορες μετρικές, ουσιαστικά κάποια χαρακτηριστικά της υλοποίησης του συστήματος. Κάποια από αυτά είναι το κόστος μονάδας, το NRE cost, το κόστος non-recurring engineering, που έχει να κάνει με το κόστος σχεδιασμού του συστήματος, το μέγεθος, η απόδοση, η κατανάλωση, η ευελιξία, ο χρόνος για το πρότυπο, ο χρόνος που χρειαζόμαστε από τη στιγμή της σύλληψης του προϊόντος μέχρι τη στιγμή που φτάνουμε σε ένα prototype και μπορούμε να ελέγξουμε ότι όντως δουλεύει. Και βέβαια, ο χρόνος στην αγορά, το time to market, ο χρόνος που βγαίνει το προϊόν, πηγαίνει στα ράφια και το αγοράζει ο πελάτης. Μια άλλη παράμετρος είναι το πόσο maintainable είναι ένα σύστημα όταν πρόκειται να κάνουμε κάποιες αλλαγές σε επόμενη έκδοση. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα design metrics είναι ανταγωνιστικά. Όταν πάμε να βελτιώσουμε το ένα, μειώνουμε ουσιαστικά την επιδεινώνουμε το άλλο. Για να μπορέσει κανείς να έχει ένα ενσωματωμένο σύστημα το οποίο έχει καλή απόδοση, πρέπει να έχει εμπειρία τόσο με software όσο και με hardware και πρέπει να έχει κανείς εμπειρία από διαφορετικές τεχνολογίες. Τώρα, ένα σύστημα ενσωματωμένο έχει και hardware και software. Το hardware είναι λειτουργεί σε συγκεκριμένο hardware. Στο software δουλεύουμε, ουσιαστικά υλοποιούμε κάποιο πρόγραμμα για να κάνουμε τη δουλειά. Η βασική απόφαση, μία από τις βασικές αποφάσεις, είναι ποιο τμήμα θα υλοποιήσουμε σε hardware και ποιο σε software. Τα ζητήματα που έχουμε να λύσουμε είναι το κόστος ανάπτυξης και πάλι η απόδοση του συστήματος, δυνατότητα αναβάθμισης, ο όγκος πωλήσεων για να ξέρουμε τι θα κοστίσει, διαθεσιμότητα intellectual property blocks και ο χρόνος ανάπτυξης. Αυτή η διαφάνεια μας δείχνει
ένα παράδειγμα μιας φυσικής κάμερας έχει κάποια κομμάτια, κάποιο preprocessor, pixel coprocessor, microcontroller κλπ. Και το ερώτημα είναι, ποια από τα κομμάτια αυτά θα υλοποιηθούν σε software και ποια σε hardware. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι εκείνα τα κομμάτια τα οποία είναι πολύ intensive σε υπολογισμό τα υλοποιούμε σε hardware, ενώ εκείνα που είναι πιο πολύ control σε software. Μία άλλη παράμετρο που πρέπει να συζητήσει κανείς είναι το time to market, πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να μπορέσει να βγει ένα προϊόν στην αγορά. Συνήθως ένα πράγμα που πουλιέται έχει μια τέτοια καμπύλη με βάση το χρόνο. Εδώ πέρα είναι οι μήνες, εδώ πέρα είναι το revenue, το τι, πόσο χρήμα μας φέρνει. Στην αρχή δεν έχει πολλές πωλήσεις, μετά κάποιο, ένα μεγάλο παράθυρο πωλήσεων και κάποια στιγμή σταματάει να πουλιέται, γιατί πολύ απλά βγήκε κάποιο καλύτερο, κάποιο iPhone καινούριο κλπ. Προφανώς όσο πιο αργά βγαίνει ένα προϊόν, τόσο πιο λίγες πωλήσεις κάνει. Αυτό το μαθηματικό μοντέλο μας δείχνει χοντρικά πώς υπολογίζουμε, πώς μπορούμε να μοντελοποιήσουμε το πόσο κοστίζει η καθυστέρηση στην αγορά. Εδώ πέρα έχουμε δύο τρίγωνα τα οποία μας δείχνουν το ένα τον όγκο των πωλήσεων ενός προϊόντος που βγαίνει πρώτος στην αγορά, το δεύτερο τον όγκο των πωλήσεων που βγαίνει δεύτερο. Θεωρούμε ότι αυτές εδώ οι γραμμές είναι παράλληλες. Δεν θα σας κουράσω με νούμερα, με υπολογισμούς. Απλά να δείξω ένα παράδειγμα. Αν το lifetime είναι 52 εβδομάδες χοντρικά, αυτό εδώ πέρα ο χρόνος είναι 52 εβδομάδες, και κάποιος καθυστερήσει 4 εβδομάδες να βγει στην αγορά, δηλαδή το εβδομάδες πέρα ένας μήνας χοντρικά, τότε εύκολα μπορεί να υπολογιστεί στο μοντέλο αυτό ότι έχει 22% απώλεια σε πωλήσεις. Ενώ αν ο χρόνος που καθυστερήσει είναι 10 εβδομάδες, δηλαδή 2,5 μήνες, τότε η απώλεια σε πωλήσεις είναι περίπου 50%, δηλαδή μισές πωλήσεις. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι όταν σχεδιάζουμε ένα σύστημα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πώς αυτό μπορεί να βγει σχετικά γρήγορα στην αγορά για να μπορέσει να πάρει κομμάτι της πίτας. Μία άλλη παράμετρο που να συζητήσει κανείς είναι αυτό που λέμε non-recurrence engineering cost, αυτό που όταν αναπτύσσουμε software είναι το κόστος ανάπτυξης όλου του πακέτου. Όταν έχουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα που έχει μέσα και hardware και software, το non-recurrence engineering cost είναι το κόστος ανάπτυξης και σχεδιασμού. Ωραία. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το δούμε αυτό, το συνολικό κόστος του προϊόντος είναι το NRE cost συν το κόστος μονάδας επί το πλήθος των μονάδων που θα πουληθούν, και από αυτό προκύπτουν τα εξής παραδείγματα. Αν κάποιος έχει κόστος σχεδιασμού $2,000 και κόστος μονάδας 100 ευρώ και πουλήσει 10 μονάδες, ουσιαστικά το κόστος ανά μονάδα είναι $200, το κόστος σχεδιασμού. Αυτή εδώ πέρα η ενδιαφέρουσα, αλλά λίγο πιο πολύπλοκη διαφάνεια, δείχνει το εξής. Εδώ έχουμε τρεις τεχνολογίες, A, B, C, και με διαφορετικά NRE κόστη, δηλαδή κόστη, ξαναλέω, σχεδιασμού, και διαφορετικά κόστη μονάδας. Είναι αναμενόμενο ότι μια τεχνολογία η οποία έχει χαμηλό κόστος σχεδιασμού έχει αυξημένο κόστος υλοποίησης ανά μονάδα, ενώ μια που έχει μεγάλο κόστος σχεδιασμού, μοιραία, θα έχει μικρότερο κόστος υλοποίησης. Αυτό το οποίο αξίζει κανείς να δει είναι ότι για να μπορέσει να επιλέξει τεχνολογία θα πρέπει να έχει μια πρόβλεψη του τι περιμένει να πουλήσει. Εδώ πέρα λοιπόν στα αριστερά βλέπουμε ότι αν το πλήθος, το number of units, είναι κάτω από, ξέρω, γύρω στα 500, τότε το κόστος στο συνολικό είναι χαμηλότερο για τα τετραγωνά και εδώ πέρα που είναι η τεχνολογία α, που είναι λογικό. Σε μια ενδιάμεση κατάσταση 500 μονάδων και 2.500 περίπου μονάδων συμφέρει τεχνολογία η δεύτερη, ενώ από εκεί πάνω συμφέρει η τεχνολογία η οποία έχει υψηλό κόστος ανάπτυξης, αλλά χαμηλό κόστος ανά μονάδα. Η δεξιά, το δεξιό κομμάτι, δείχνει το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, απλά δείχνει το κόστος ανά μονάδα. Και είναι η ίδια καμπύλη και δείχνει το ίδιο. Εδώ πέρα, για μικρό κόστος έχουμε την τεχνολογία α,
για ενδιάμεση την Β' και για μεγάλη, για μεγάλο πλήθος μονάδων, τεχνολογία γάμα. Για να μπορέσει κανείς να βάλει στο παιχνίδι όλο την εικόνα, θα πρέπει να συνυπολογίσει, όπως λέγαμε πριν, και το time to market και να σκεφτεί ότι όσο πιο πολύπλοκη είναι η τεχνολογία, τόσο πιο πιθανό είναι το NRE cost να έχει να κάνει με το ότι καθυστέρησε να βγει στην αγορά και πιθανό να χάσει κομμάτι της αγοράς. Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι τώρα? Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο συζητάμε στα ενσωματωμένα συστήματα είναι η απόδοση. Είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο. Έχει να κάνει πολλές φορές με την συχνότητα του ρολογιού, με τα instructions per second που εκτελεί το συσκευή μας. Στην πράξη αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αληθές. Για μια ψηφιακή κάμερα αυτό που ενδιαφέρει το χρήστη είναι όχι τα CPI, αλλά πόσες φωτογραφίες μπορεί να πάρει. Για την ακρίβεια, αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι πόσο γρήγορα μπορεί να πάρει τη φωτογραφία ή πόσο γρήγορα επεξεργάζει τη φωτογραφία η κάμερα, αλλά με πόσο καθυστερεί από την ώρα που θα κάνει ένα κλακ στη κάμερα μέχρι να μπορέσει να πάρει την μόνη φωτογραφία. Στη συνέχεια... Για να σχεδιάσουμε λοιπόν ένα ενσωματωμένο σύστημα, η ροή που ακολουθούμε είναι καταρχήν το μοντελοποιούμε, να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε και ποιους αλγόριθμους θα υλοποιήσουμε, να διαχωρίσουμε τη λειτουργία σε μικρότερα κομμάτια, να σχεδιάσουμε κάποια test bench, πώς θα δοκιμάσουμε το σύστημα τελικά δουλεύει σωστά, να διαχωρίσουμε την λειτουργία σε hardware και software και να υλοποιήσουμε καθένα χωριστά, να δούμε, κάνουμε scheduling, πότε εκτελείται κάθε λειτουργία και πώς μοιράζουμε τα resources, να υλοποιήσουμε hardware, software και επικοινωνία και συνέχεια να πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο. Στην υλοποίηση ενός ενσωματωμένου συστήματος χρησιμοποιούμε επεξεργαστές. Υπάρχουν γενικά τρεις κατηγορίες, θα λέγει κανείς, επεξεργαστών. Οι general purpose επεξεργαστές, οι application specific και οι single purpose. Μπορεί κανείς να υλοποιήσει έναν single purpose επεξεργαστή για να κάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία, εάν θέλει να έχει πολύ ψηλή ταχύτητα. Το άλλο άκρο, το να υλοποιήσει έναν γενικού, να χρησιμοποιήσει, με συγχωρείτε, έναν γενικού σκοπό επεξεργαστή, ο οποίος έχει ένα μεγάλο σύνολο εντολών, έχει την ευκολία ότι πραγματικά υπάρχουν στην αγορά πολύ τέτοιοι διαθέσιμοι. Η γενική αρχή τώρα ενός ενσωματωμένου συστήματος λογισμικού ουσιαστικά περιλαμβάνει μια CPU, ένα real-time operating system, όπως θα δούμε από τη συνέχεια εσείς, και τη διασύνδεση με τις υπόλοιπες μονάδες, επικοινωνίες, διασύνδεση με το περιβάλλον κλπ. Κλείνοντας τη μικρή παρουσίαση, μπορεί να πει κανείς ότι τα ενσωματωμένα συστήματα είναι παντού. Είναι σημαντικό να προσπαθήσει κανείς να βελτιστοποιήσει αυτά που λέμε metrics, design metrics, και για να μπορέσει κανείς να κάνει κάτι αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει μια υποπτική εικόνα υλικού και λογισμικού για να αυξήσει αυτά τα πράγματα που θέλει. Σημαντική παράμετρος επιλογής ενός της τεχνολογίας είναι η ευκολία επικοινωνίας με το περιβάλλον, δηλαδή το πόσο εύκολα μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον το σύστημα. Στο σημείο αυτό, αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, που είναι ουσιαστικά μια πολύ μικρή εισαγωγή σε αυτό με το οποίο ασχοληθείτε κατά κόρον στο σεμινάριο αυτό, το Arduino. Θα δούμε λίγα πράγματα για το υλικό του Arduino, για τα περιφερειακά του και πολύ λίγα πράγματα για τα ηλεκτρικά κυκλώματα, απλά για να έχετε μια αίσθηση του πώς λειτουργεί το σύστημα όταν φεύγει και πηγαίνει στα περιφερειακά. Το Arduino, όπως είμαι βέβαιος ότι ξέρετε, επινοήθηκε στην Ιταλία από κάποια τέτοια ομάδα το 2005. Είναι αυτό που λέμε open source hardware, θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Έχει ένα processor, έχει processor Atmel. Αυτό πέρα το σηματάξετε σε λίγο.
βασίζεται σε έναν απλό, με συγχωρείτε, μικρό LinkedIn και ένα περιβάλλον ανάπτυξης ID για να γράψει κανείς λογισμικό για το περιβάλλον αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη διαδραστικών αντικειμένων. Παίρνει είσοδο από μια μεγάλη ποικιλία διακοπτών και σενσόρων. Δίνει έξοδο σε λαμπτήρες, μοτέρ, φυσικές εξόδους κλπ. Μπορεί να είναι ένα τέτοιο project ή standalone ή να επικοινωνεί με λογισμικό που τρέχει σε έναν υπολογιστή. Μπορεί κανείς να αγοράσει ή να φτιάξει πλακέτες. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά open source hardware, ότι μπορεί κανείς να φτιάξει, έχει τα σχέδια, να κατασκευάσει αν το επιθυμεί φυσικά μια δική του πλακέτα. Το ID θα δείτε είναι open source και υλοποιεί, μια υλοποίηση της Warimias, έτσι αρκετά. Αν κανείς πάει στο site αυτό, θα ακούσει κάποιον την ομάδα των κατασκευαστών να λέει τη δική του ιστορία, πώς το σκεφτήκανε, τι ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί να φτιάξει κανείς και το καθεξής. Ο λόγος, ένα από τους λόγους σημαντικούς για να χρησιμοποιήσει κανείς Arduino είναι ότι είναι φτηνό, μπορεί να αγοράσει με λιγότερα από 30 ευρώ και μπορεί να το φτιάξει με ακόμα λιγότερα, αν θέλει. Υπάρχει για πολλές πλατφόρμες, Windows, Mac κλπ. Υπάρχει open source ID και πολλές επεκτάσεις. Αν κανείς θέλει να δει τα είδη του Arduino, μπορεί να πάει στο αυτό πέρα το link. Οι βασικές προδιαγραφές του Arduino Uno είναι στον πίνακα αυτόν. Ο μικροελεγκτής περιλαμβάνει αυτό το περό IT Mega, δουλεύει στα 5 volt, input voltage 7-12 recommended, 6-20 limit. 14 I.O. pins, από αυτά τα 6 μας δίνουν PWM, Pulse Width Modulation Output, θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό, 6 analog input pins, έχει 32 kB flash memory, 2 kB RAM, 1 kB EEPROM και 16 MHz clock speed. Αυτός ο αριθμόμενος πίνακας, θα δει κανείς αν πάει στη σελίδα ψηφορουμένως, εδώ πέρα έχει όλα τα Arduino και τα χαρακτηριστικά τους. Και οι επόμενες δύο-τρεις διαφάνειες είναι κάποιες φωτογραφιούλες από τέτοια συστηματάκια. Πάνω τώρα στο Arduino μπορεί κανείς να προσαρμόσει κάποια shield, τα οποία κάνουν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα σε τιμές αντίστοιχες με το Arduino. Motor shield, Wi-Fi, GSM, Ethernet, Wireless SD, USB host κλπ. Μπορεί κανείς να προσαρμόσει επίσης πραγματάκια όπως το LCD screen, light adapter, USB adapter κλπ. Αυτή είναι η φωτογραφία ενός Arduino. Είμαι βέβαιος πως όλοι έχετε δει από κοντά και αν όχι θα δείτε τώρα σε λίγο. Λοιπόν, από εδώ μπαίνει το power, USB, το reset και άλλα πάρω εδώ πέρα. Αναλογικά pins, θα δούμε σε λίγο τι κάνουν, και τα digital I.O. Και άλλα shields, touchscreen, XB, κάποιοι sensors για gas, humidity, flex sensor, scanner, Geiger counter. Θερμίστορ, ρεζίστορ κλπ. Πιεζοελεκτρικά. Κάποια από αυτά δείτε και στην σεμινάριο αυτό. Ο πίνακας δείχνει κάποια components και κάποια χαρακτηριστικά τους. Τι είναι το καθένα από αυτά. Η διαφάνεια υπάρχει. Θα δούμε πολύ λίγο και επιτροχάδιν κάποια πράγματα να θυμηθούμε από ηλεκτρισμό, νόμο του Ohm κλπ. Ο νόμος του Ohm συνδέει την τάση, την ένταση, και την αντίσταση του αγωγού. Αυτός που παίρνει ο τύπος Vason JPI ή Vason VDR κλπ. Τα θυμάστε και από το σχολείο. Κάποια πράγματα για το breadboard που θα χρησιμοποιήσετε στις κατασκευές εδώ πέρα. Είναι πολύ χρήσιμο για τις κατασκευές που θα κάνετε.
είναι πολύ πιο εύκολο να κολλήσει κανείς πάνω σε... Έχει μικρές τρυπούλες και επειδή σπάει να προσέχετε λίγο. Ουσιαστικά, εδώ πέρα, το ρεύμα κυκλοφορεί το ίδιο εδώ, εδώ και παράλληλα εδώ. Δουλεύει και έτσι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια για είσοδο και έξοδο. Είσοδο αυτό που μπαίνει, είσοδο αυτό που βγαίνει. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιες από τις εισόδους που παίρνει το Arduino και κάποιες από τις εξόδους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις εκδόσεις του Arduino για να μιμηθούμε ένα αναλογικό σήμα. Αυτή είναι η τεχνική Pulse Width Modulation που λέγαμε, που αναφέραμε προηγουμένως. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό, ότι όσο πιο έντονες είναι οι αλλαγές, οι πιο πυκνές είναι εδώ πέρα οι... τότε τόσο πιο μεγάλο φαίνεται το σήμα στην έξοδο. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά αυτό περίπου ίσο με αυτό και φαίνεται στο 50% το σήμα. Εδώ πέρα έχουμε πολύ μικρό αυτό, το 1 σε σχέση με το 0 και το σήμα είναι χαμηλό. Εδώ το 1 είναι μεγάλο σε σχέση με το 0, η διάρκεια του εννοώ, και το σήμα φαίνεται κοντά στη μέγιστη τάση. Ένα παράδειγμα από sensor είναι αυτό το μεταβλητό resistor. Ουσιαστικά τι κάνει, ανάλογα με το πώς περιστρέφουμε... Δεν ξέρω αν έχω προσδύμα ένα τέτοιο. Μεταβάλλουμε μία αντίσταση εδώ και μπορούμε να αλλάξουμε το σήμα εισόδου. Αυτό φαίνεται, εδώ πέρα φαίνεται το ηλεκτρικό αντίστοιχο. Όταν πηγαίνουμε πάνω κάτω, αλλάζουμε τη σχέση των δύο αντιστάσεων με αποτέλεσμα να αλλάζει το σήμα εισόδου. Αυτός είναι ο τύπος, ο ηλεκτρικός που συνδέει τα μεγέθη. Όσον αφορά τις αναλογικές εισόδους, έχει 6-bit A-D αντροπέα. Εκφαντίζει λοιπόν σε δύο συνέκτη στάθμες και τα 0V είναι 0, τα 5V 64 και έχουν μια ρύθμιση εκεί πέρα. Άλλα παραδείγματα από αναλογικούς σένσορες, μικρόφωνο, φωτορεζίστορ, ποτενσιόμετρα κλπ. Και δίπλα αντίστοιχοι μεταβλητές. Εδώ πέρα φαίνεται το μικρόφωνο μετράει την ένταση του ήχου, το φωτορεζίστορ μετράει την ένταση του φωτός και το καθεξής. Ο προγραμματισμός γίνεται στο περιβάλλον SCADE. Μπορεί κανείς να πάει σε αυτές τις link, υπάρχει άφθονο υλικό. Θα δείτε σε λίγο, σε πολύ λίγο το περιβάλλον αυτό. Αρχίζει, έχει κάποια include, καθολικές μεταβλητές και setup και loop είναι οι βασικές συναρτήσεις. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια των μεντόρων να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γεια σας από μένα. Θα ήθελα λίγο έτσι να μοιραστώ μαζί σας, να το πω έτσι, κάποια πράγματα σχετικά με το ανοιχτό λογισμικό. Έτσι. Το οποίο έχει δύο πυλώνες, το free software και το open. Πρώτα υπήρξε το free και μετά ακολούθησε το open. Το free όχι με την έννοια ότι είναι δωρεάν, αλλά με την έννοια της ελευθερίας. Και εδώ τώρα θα δούμε κάποια πραγματάκια μέσα από μια έτσι ιστορική αναδρομή, όχι αναγκαστικά μέσα από υπολογιστές. Για να δούμε λιγάκι ένα βιντεάκι. Έτσι. Είναι και λίγο πιο ευχάριστα τα πράγματα. Λοιπόν, ο άνθρωπος, θα το ξεκινήσουμε κάπως έτσι, έχει φτιάξει κάποιες οργανώσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε, σε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, έτσι, δεν θα κάνουμε τώρα κοινωνιοπολιτική ανάλυση, αλλά σε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, σε δύο διαφορετικούς τομείς, που είναι από τη μια πλευρά ο καθεδρικός ναός και από την άλλη πλευρά
έχουμε το παζάρι. Πρέπει να το έχει ακούσει αυτό καθόλου, το ξέρει κανείς, το έχει διαβάσει στο βιβλίο. Ωραία, θα είναι ωραίο να το διαβάσει στην πορεία. Λοιπόν, ο καθαρικός ναός λοιπόν και το παζάρι. Τι διαφορές έχουν αυτά τα πραγματάκια, να το δούμε λιγάκι. Από τη μια πλευρά, ο καθαρικός ναός, ο οποίος, από ό,τι βλέπετε, οι αποφάσεις πάνε από πάνω προς τα κάτω. Από τον Πάπα προς τα κάτω, από τον Λοχαγό προς τα κάτω, από τον Στρατηγό προς τα κάτω, έχει στρατιωτική οργάνωση. Έτσι. Και ό,τι γίνεται πάει από πάνω προς τα κάτω για να εκτελεστεί και πρέπει, διαφορετικά υπάρχουν κυρώσεις. Από την άλλη πλευρά, στο παζάρι που έχουμε πάει όλοι, το παραδοσιακό, ο καθένας έχει τις ανάγκες του, προσφέρει αυτό που φτιάχνει, ο άλλος αγοράζει, υπάρχει μια αλληλοεπίδραση μεταξύ των συμμεταχόντων, όχι αναγκαστικά από ένα στρατηγό προς τα κάτω. Και εδώ ο ένας αλληλοεπιδρά στον άλλον ανάλογα με το προϊόν που έχει, πως το διαλαλεί και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας τι προϊόν θα φτιάξω εγώ και τι θα δώσω, έτσι. Πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφορά, τι θα πάρω και τι θα δώσω. Σε ένα καθεδρικό ναό που το έχουμε φτιάξει ένα εργοστάσιο τώρα εδώ πέρα, έχουμε από τη μια μεριά τα προϊόντα, έτσι, και από την άλλη οι καταναλωτές είναι με τα καρότσια και από κάτω είναι τα προϊόντα. Ο καταναλωτής δεν έχει σχέση με τα προϊόντα. Δεν γνωρίζει το προϊόν πως γίνεται. Ξέρει μόνο να το καταναλώνει. Έτσι, σκεφτείτε πως γνωρίζετε την κατασκευή του. Στο παζάρι αντιθέτως, η μισή και παραπάνω είναι παραγωγή. Και ένας μπορεί να είναι και παραγωγός, αλλά και καταναλωτής. Δεν είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά θα είναι το ένα το άλλο. Υπάρχει ελευθερία λοιπόν επιλογής, να το πούμε έτσι. Και άμα το δούμε το παζάρι δηλαδή με την ιστορική έννοια και όχι της λαϊκής, της σημερινής, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ για να προστατευτεί το όλο πράγμα από ό,τι βλέπετε, για να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο καταναλωτή και προϊόντων, πρέπει να είναι κλειδωμένα τα πράγματα με πατέντες και τρεχαγύρευε. Αλλιώς δεν γίνεται. Άμα εγώ έχω γνώση του προϊόντος, δεν θα είμαι ο καταναλωτής που πρέπει να είμαι για να είμαι αυτός που θέλει ο καθεδρικός ναός. Έτσι. Όταν ανοίγεται η γνώση, χάνεται το στυλ του καθεδρικού ναού. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, εδώ επιβάλλεται να είναι ανοιχτά, διότι αν δεν είναι ανοιχτά δεν λειτουργεί το παζάρι. Φανταστείτε ένα παζάρι με την κανονική λειτουργία όπως είχε χρόνια ολόκληρα, από ζώα μέχρι προϊόντα, μέχρι οτιδήποτε, τέχνες κτλ. Πρέπει να υπάρχει αλληλοεπίδραση. Δεν μπορεί να είναι κάτι κλειδωμένο. Λοιπόν, αυτά τα πραγματάκια τώρα υπήρχαν όχι μόνο σήμερα, αλλά τους αιώνες. Γιατί βγήκε τώρα ο υπολογιστής εκεί πέρα? Διότι ο υπολογιστής συμβολίζει εμάς, τους πληροφοριοκάριους. Δώσαμε το πρώτο παράδειγμα, το δεύτερο μάλλον, θα έρθουμε στο πρώτο, όπου λειτουργεί καλύτερα το παζάρι. Ότι αυτή η ιδεολογία, αυτός ο τρόπος λειτουργεί. Και το έχουμε αποδείξει από το 90 και μετά. Έτσι. Πάντα υπήρχε μια μάχη μεταξύ των δύο, καθεδρικών ναών και παζαριού, ιδίως στο Μεσαίωνα. Έτσι, όπου κυριαρχούσε ο καθεδρικός ναός, η λογική, και αυτή τη στιγμή αρχίζει να πέφτει και κερδίσαμε πάρα πολλά πράγματα ως παζάρι, ως άτομα με αυτή τη λογική. Εντάξει. Βέβαια, εμείς θεωρώ ακόμα δεν έχουμε φύγει από το Μεσαίωνα της πληροφορικής του καθεδρικού ναού. Τώρα αρχίζουμε λιγάκι να ξεκόβουμε. Αλλά γενικώς το Μεσαίωνα των άλλων τον έχουμε αποβάλει κατά μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, αυτά σχετικά έτσι με την παρουσίαση ιστορικά. Αυτό είναι ένα βιβλίο που το έχει γράψει ένας από τους έτσι να το πούμε, να αφήσουμε λιγάκι να δείτε και από πού είναι, να το κόψω λιγάκι. Λοιπόν, μπορείτε να το βρείτε έτσι, άμα βάλετε αυτό εδώ πέρα, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι και ένα βιβλίο που έχει γραφτεί, που μπορείτε να το πάρετε, να το διαβάσετε αγγλικά, που κάνει αυτή την ανάλυση που πω εγώ, πάνω κάτω, με δικά μου λόγια. Εδώ αυτό έχει βεβαίως και λεξούλες και μουσικούλα κτλ. Τα πετσόκοψα. Και έκανα μια ελεύθερη μετάφραση αυτών των πραγμάτων. Δέστε το, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σας προτείνω επίσης να διαβάσετε και τον καθεδρικό ναό και το παζάρι πιο αναλυτικά. Λοιπόν, είναι το πρώτο βιβλίο που βγήκε από εμάς για να στηρίξει την ιδεολογία αυτή που έχουμε. Τώρα, πάμε σε ένα παράδειγμα
που είναι open source και λειτουργεί, ενώ πολλοί από εμάς ίσως δεν το σκεφτήκαμε ότι λειτουργεί έτσι. Το παράδειγμα αυτό τώρα, γιατί λειτουργεί open source, έτσι. Χρόνια ολόκληρα λειτουργούσε και λειτουργεί open source. Είναι η αρχιτεκτονική, είναι τα σπίτια. Άμα το σκεφτείτε, λειτουργεί open source. Δεν λειτουργεί κλειστά. Πάμε να δούμε λοιπόν. Για να δούμε, παίζει αυτό εδώ γιατί μου αρέσει να πατάμε. Λοιπόν. Άρα, πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι, μια οικογένεια. Πάμε στον τύπο εδώ πέρα, που ο οποίος έχει μελετήσει τι υπάρχουν, μας δείχνει τα σχέδια, τα οποία μπορεί να πάει να τα δει. Δεν το απογορεύει κανείς, θα το κάνει, μας τα δείχνει. Εμείς επιλέγουμε κάτι και του λέμε, φίλε, εμείς δεν το θέλουμε έτσι, το θέλουμε γιου έτσι. Και κάνουμε κάποιες αλλαγές. Και έτσι είναι το 2 λοιπόν. Κάναμε αλλαγή πάνω σε κάτι. Open source. Η λειτουργία του open source. Ότι παίρνω κάτι, μ' αρέσει και το αλλάζω. Λοιπόν, πήραμε τους εργάτες, αρχίζουμε να αρχίζουμε. Οι εργάτες όμως, κάποια στιγμή γιατί δεν προχωράει, δεν είναι καλοί, τεμπελιάζουμε, τους διώχνουμε. Και παίρνουμε άλλους να φτιάξουμε το σπίτι. Αυτοί τώρα γιατί μπόρεσανε, πάει λίγο γρήγορα, γιατί μπόρεσαν και συνεχίσανε τώρα αυτοί το σχέδιο. Γιατί είχαν το σχέδιο, ήταν ανοιχτό. Αν ήταν κλειστό θα μπορούσαν να συνεχίσουνε. Αν δηλαδή ήταν κάπου και το είχαν οι άλλοι εργάτες, ξέρω εγώ ότι πατώσαμε το κουμπί και έγινε, θα μπορούσε να συνεχίσει μια άλλη ομάδα. Δεν θα μπορούσε να συνεχίσει μια άλλη ομάδα. Ένα καλό ας πούμε του open source. Ακόμη. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν, προχωράμε, τελειώνουμε το σπίτι και κάποια στιγμή αποφασίζουμε, μετά το παρτάκι που κάνουμε, να βάλουμε και ηλιακούς. Δικό μας είναι, θέλουμε να κάνουμε. Βάλαμε κάποια πραγματάκια πάνω. Καινούργια. Γιατί μας αρέσει. Εντάξει. Τώρα, να το σταματήσω λιγάκι εδώ. Για να ρωτήσω να δω αν το ξέρετε αυτό το πραγματάκι. Κάπου εδώ. Για να πούμε λιγάκι τώρα για κάποιους μύθους που έρχονται μετά σχετικά με τον ιστολογισμικό. Φτιάξαμε ένα προϊόν, το πήραμε και το αλλάξαμε γιατί έτσι μας αρέσει, έτσι. Διαβάσατε ποτέ ότι τα κλειστά λογισμικά που έχετε στους υπολογιστές σας ότι δεν επιτρέπεται να τα πειράξετε? Ποιος το έχει διαβάσει? Κανείς. Δεν επιτρέπεται να τα πειράξετε. Είναι νοικιασμένα. Δεν είναι αγορασμένα. Δεν μπορείς να πάρεις το Word και να το κάνεις όπως γουστάρεις εσύ. Απαγορεύεται. Έτσι. Είναι σαν να πάω ένα αυτοκίνητο, να θέλω να αλλάξω το χρώμα, το δεν ξέρω εγώ μέσα τι έχει, από να βάλω δέρμα και να λέω όπα το δικό μου. Δεν επιτρέπεται να το κάνεις. Θέλω να πω, το λέω αυτό γιατί σε πολλά πράγματα λειτουργούμε με αυτή την νοοτροπία, απλώς δεν ξέρω τι μας φτιάχνει όταν πρόκειται για πληροφορική, αλλάζουμε λίγο και λέμε όπα αυτό τώρα έτσι, έτσι πρέπει να είναι. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι έτσι. Το δικό μου είναι, παίρνω το σφυρί και το χαλάω γιατί έτσι μ' αρέσει. Δικό μου είναι. Όπως εδώ πέρα. Πήγαμε, βάλαμε κάτι πάνω. Τώρα, πάμε για κάποιους μύθους που υπάρχουν σχετικά με τον ιστολογισμικό. Λοιπόν, υπάρχει ο μύθος που λέει ότι δεν έχουμε το control εμείς σε ένα ιστολογισμικό. Γιατί δεν έχουμε το control? Εμείς πήραμε το σχέδιο, το είδαμε, το αλλάξαμε, το πειράξαμε, πήραμε κάποιος να το φτιάξουμε, το διώξαμε, πήραμε άλλος. Αν αυτό δεν είναι control, το τι είναι control? Δεύτερο, το open είναι unsafe. Γιατί να είσαι? Όταν το βλέπουν οι πολλοί, θα δουν οι πολλοί τα λάθη. Ο νόμος των αδελφών που λέει. 10 Einstein είναι καλύτερο από ένας. Λέει. Το παραφράζω λιγάκι. Και το τελευταίος μύθος που λέει όλα είναι ελεύθερα. Δεν είναι ελεύθερα. Τι σημαίνει ελεύθερα? Δεν θα πρέπει να πάρω. Είναι ελεύθερα με την έννοια εδώ αυτή. Αυτό το φρύτο να λέει έτσι. Λοιπόν. Δεν είναι, διότι εγώ θα πρέπει να πάρω τα υλικά. Θα πρέπει να πληρώσω κόσμο να μου τα φτιάξει. Πώς είναι free? Δεν είναι free. Έτσι και το αριθμολογισμικό δεν είναι τζάμπα, να χρησιμοποιήσουμε την ελληνική λέξη. Είναι τζάμπα αν το πάρουμε εμείς που ξέρουμε. Αλλά εμείς για να φτάσουμε σε αυτή το επίπεδο που ξέρουμε, δεν ξοδέψαμε δηλαδή χρόνους για να μάθουμε. Αλλά πάλι δεν είναι free. Ένας απ' έξω που θα πάρει ένα αριθμολογισμικό, κάποια βιβλιοθήκη ανοιχτή, τι θα μπορέσει να κάνει? Τίποτα απολύτως. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε σπίτι. Το σχέδιο το έχουμε. Μπορούμε να χτίσουμε σπίτι? Δεν μπορούμε. Έτσι και ο άλλος δεν μπορεί να φτιάξει ένα πρόγραμμα με ανοιχτές βιβλιοθήκες. Άρα δεν είναι free. Δεν είναι τζάμπα. Free είναι με την έννοια ότι μπορώ, μ' αρέσει και θέλω εγώ να το κάνω επειδή έχω τα χρήματα, θα πληρώσω κάποιον, δεν μ' αρέσει, το διώχνω, πελωνάω κτλ. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν,
Και αυτό το βιντεάκι είναι από το ίντερνετ, είναι και αυτό ελεύθερο. Θα έρθουν εδώ και οι... ποιος το έχει φτιάξει. Γιατί δίνουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, μας το δώσανε, το χρησιμοποιήσαμε, ένα πούμε κιόλας και ποιοι ήταν, έτσι. Με τα Lego τους, τα ωραία, το βρήκα πάρα πολύ ωραίο. Ως παράδειγμα αρχιτεκτονικής, ένα παράδειγμα που το λειτουργούμε χρόνια ολόκληρα ως άνθρωποι και είναι ανοιχτό. Λοιπόν, πάμε τώρα λιγάκι για να μην προχωρήσω έτσι πιο παρακάτω, θα πάμε τώρα στο κομπιουτερίστικο. Εδώ να κάνουμε λιγάκι ένα μικρό έτσι διαλυματάκι. Άμα θέλετε κάποια ερώτηση, να το συζητήσουμε λίγα το θέμα, γιατί τώρα θα μπούμε στην πλευρά του κομπιούτερ. Μέχρι τώρα ήμασταν γενικά. Να σχολιάσω κάτι. Βεβαίως. Επικρατεί εντύπωση ότι η ελεύθερη διακίνηση της γνώσης και της πληροφορίας ότι είναι επίτευγμα από την εποχή των υπολογιστών. Αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι από αρχαιοτά των χρόνων λειτουργούσε όσον αφορά τη γνώση το μοντέλο του παζαριού παρά το καθεδρικό μοντέλο. Και περισσότερο από τη βιομηχανοποίηση και μετά επικράτησε το μοντέλο του καθεδρικού ναού. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Θα δούμε και άλλο παράδειγμα που θα είναι πάνω σε αυτά τα πλαίσια. Γι' αυτό και ξεκίνησα με το θεωρητικό πλαίσιο. Για να πάμε τώρα στο άλλο. Βέβαια δεν είναι δικό μας ότι εμείς εφαρμόσαμε το παζάρι. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Απλώς εμείς το βρήκαμε και φέραμε ακόμα ένα παράδειγμα ότι μπορεί να δουλέψει το παζάρι. Έτσι. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Δεν είναι το παράδειγμα χωρίς αυτό. Δηλαδή δεν θα μιλούσαμε για αυτό το πράγμα τώρα. Άλλο, κάποια άλλη ερώτηση, παρατήρηση? Πάρε βίντεο, μίλα γιατί έχουμε και... Όταν κάποιος προμηθευτεί ανοιχτό λογισμικό και ύστερα το πειράξει για να βάλει, όπως είπατε, επιπλέον λειτουργία ή κάτι άλλο, ναι, μπορεί αυτός μετά να το κρατήσει κλειστό αυτό το νέο λογισμικό? Εδώ παίζουν τώρα οι άδειες που θα τις έχω λίγο για το τέλος, αλλά αφού το έκανε την ερώτηση να το πω, παίζει ρόλο η άδεια. Η αρχική άδεια. Αν εγώ, παραδείγματος χάρη, δώσω μια άδεια GPL 2, ας πούμε, αυτή η άδεια λέει από μόνη της ότι μπορείς να το πάρεις, να το κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν μπορείς να το κλείσεις. Ούτε μπορείς να το κάνεις μέρος κλειστού λογισμικού. Λέει αυτή η άδεια. Υπάρχουν άλλες άδειες, όπως το Apache, το MIT, σου λέει φίλε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εντάξει. Δεν το περιορίζει. Είναι λοιπόν σε αυτό που το δημιουργεί ο αρχικός, ο δημιουργός, που λέει εγώ θέλω να είναι open, με αρέσει το open και δεν θέλω ποτέ να κλείσει. Ούτε θέλω κάποιος να το βάλει μέρος κλειστού λογισμικού. Γιατί έτσι μου αρέσει. Δεν θέλεις, μην το παίρνεις. Κάτσε γραφτό. Ανοιχτό είναι, κάνε το rebuild. Κανένα πρόβλημα. Είναι οι πολλές άδειες που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα επανέλθω. Κάτι άλλο? Ωραία. Τώρα θα δούμε λίγο την ιστορία του Linux. Αυτός είναι ο Linux. Λοιπόν, κάποιος φοιτητής λοιπόν, ο Λίνος Τόργουαρντ είναι αυτός, αποφάσισε κάποια στιγμή να φτιάξει το πρώτο πυρήνα του Linux. 1992, αν θυμάμαι καλά, 93. Και έγραψε αυτό το μήνυμα που βλέπετε. Θα το σταματήσω λιγάκι εδώ, να το διαβάσετε. Το μήνυμα που βλέπετε και το έχουμε κρατήσει ήταν το πρώτο που έστειλε ο Λίνος και λέει, γεια σας παιδιά, αυτό που λέει, και εμείς, εγώ θέλω να γράψω αυτό το πράγμα, μην φανταστείτε τώρα θα γίνει τεράστιο πράγμα. Α, για μένα το κάνω, για την πλακίτσα μου. Όποιος θέλει, ας βοηθήσει. Κάπως έτσι, ελεύθερη μετάφραση, το είπε ο άνθρωπος. Εδώ είναι ακριβώς όπως το είπε. Έτσι. Λοιπόν, τι έγινε μετά από αυτό? Μιλάμε τώρα για μια επανάσταση, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, μετά από αυτό, πατήσαμε και το Enter τώρα. Λοιπόν, σε όλη τη γη αρχίσαν σιγά σιγά, στην αρχή λίγοι, μετά περισσότεροι, να γράφουν πάνω σε αυτό το λογισμικό. Έτσι, σε αυτό το λειτουργικό σύστημα. Ο τύπος εδώ πέρα, που είναι για μας ο αντίστοιχος που καταλάβατε, είναι ο Στάλμαν. Ο Στάλμαν λοιπόν είναι ο ιδρυτής του GNU, ο οποίος ήταν καθηγητής
τα παράτησε και ασχολείται από τότε μόνο με αυτό το πράγμα. Αυτός έβαλε ορισμένες βασικές ελευθερίες που πρέπει να έχουμε. Χωρίς αυτές δεν μπορούμε. Είναι τέσσερες. Εντάξει, και ίδρυσε το GNU. GNU, not Unix σημαίνει. Το έχω και παρακάτω γι' αυτό και το αφήνω και τρέχει αυτό. Λοιπόν, και το Linux που στην αρχή ήταν για Pang, ας πούμε, έτσι, σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει στη βιομηχανία, άρχισε να κυριαρχεί και θα δείτε τώρα πόσες φορές χρησιμοποιείται Linux χωρίς να το ξέρετε. Η Wall Street το χρησιμοποιεί. Το Internet φυσικά και είναι 99 Linux. Εντάξει, πάμε παρακάτω, έλα, γιατί κόλλησε. Λοιπόν, το Android, οι τηλεοράσεις όλες, οι flat είναι Linux, τα ATM τα περισσότερα είναι Linux και άμα πάτε σε γυμναστήρια, οι περισσότερες συσκευές είναι Linux. Δεν χάζεψε ο κατασκευαστής να πάει να δώσει και χρήματα στη Windows για να πληρώσει παραπάνω, για να το αγοράσει ο άλλος λιγότερο, για να πληρώνει τις περισσότερα. Έτσι, εδώ μιλάμε ακριβώς, γιατί προχώρησα σχολή ώρα. Τι έκανε κόλλησε τώρα ή τέλειωσε? Τέλειωσε. Ωραία. Αυτό τώρα ήταν ένα παράδειγμα από την πλευρά, ενώ στην αρχή είπαμε ένα παράδειγμα γενικό, αυτό τώρα ήταν δικό μας. Να μείνω εδώ λιγάκι. Λοιπόν, αυτά είναι τα σύμβολα που έχουμε εμείς. Είναι το GNU, έτσι. Έχουμε μια τρέλα λίγο με τα ζώα και με τα ονόματα. Αυτό είναι το σύμβολο του open source. Αυτό εδώ ποιος το ξέρει? Έλα. Λοιπόν, κοινή συντροφιά, άμα τη ρίξετε θα βγάλει τρεις σελίδες στο Google στην αρχή. Λοιπόν, είναι ένα πράγμα που εμένα, γι' αυτό το λέω κάθε φορά, εμένα προσωπικά με κάνει περήφανο, ας πούμε. Γιατί θα μιλήσω για Έλληνες χωρίς να βάλω μπροστά το αρχαίοι. Είναι νέο Έλληνες αυτοί, οι οποίοι φτιάξανε, είναι, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι εμείς με τους υπολογιστές δεν είμαστε οι πρώτοι που το εφαρμόσαμε, υπήρχαν και άλλοι πιο πριν από εμάς. Και μάλιστα το 1750, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στη Λάρισα, στα Μπελάκια. Έχετε ακούσει για τα Μπελάκια? Τα Μπελάκια λοιπόν είναι ένα σύνολο χωριών που είδαν ότι βάφοντας κόκκινο το χρωματάκι αυτό, τα νήματα από βαμπάκι, ήταν καλύτερα, πιο όμορφα κτλ. Δυνόντουσαν με αυτά, μάθανε να τα επεξεργάζονται και σιγά σιγά άρχισαν να τα προωθούν στην Ευρώπη. Ο Σβάρτς, Έλληνας, μαυροκέφαλος κάπως έτσι λιγότανε, στα γερμανικά είναι το μαύρο Σβάρτς, στην Αυστρία είχε αναλάβει να προωθεί τα πράγματα αυτά και είχε στηθεί τότε ολόκληρα πλοία, καραβάνια, οι καμίλες, άλογα κτλ. Που φεύγαν αυτά για Αυστρία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, όλη η περιοχή ήταν νούμερο ένα στην εξαγωγή αυτό το πράγμα. Τώρα γιατί το λέω αυτό, θα μου πεις, εντάξει, ποια άλλη ήτανε? Ήταν ομάδες, ήταν παζάρι, δεν υπήρχε ένα εργοστάσιο. Ήταν ομάδες, γι' αυτό λέγεται κοινή συντροφιά, κάθε ομάδα την ονομάζανε κοινή συντροφιά. Κοινή συντροφιά δική μας, του διπλανού, ήταν κάθε καριά. Που μαζί οργανωθήκανε και μαζί είδαν ότι αυτό προχωράει και μαζί το προωθήσανε κτλ. Κτλ. Είναι ένα παράδειγμα παθαριού. Γι' αυτό έλεγα ότι εγώ προσωπικά διάβασα την ιστορία και μου άρεσε, διότι δεν χρειάζεται να βάλω τη λέξη αρχαίοι μπροστά, γιατί συνήθως λέμε οι αρχαίοι Έλληνες. Εντάξει, οι νέοι Έλληνες λοιπόν, 1750 μέχρι το 1800 και με τις αρχές της επανάστασης, της ελληνικής επανάστασης, ήταν νούμερο ένα. Μετά συνέβηκαν τρία πράγματα και πήρε την κατηφόρα. Πρώτα είναι μέσα η ελληνική επανάσταση, που έγινε αυτό, η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε μετά, σου λέει, Έλληνες, άντε, κομμένα τώρα. Δηλαδή ήταν εχθρικοί μετά και δεν τους αφήνανε να κάνουν το εμπόριο και όλα αυτά, τους βάζανε μεγάλα εμπόδια, βέβαια αυτοί λαδώναν αρκετά, ας πούμε,
γι' αυτό και προχωρούσε λιγάκι το θέμα. Δεύτερον, αρχίσαν να πλακώνονται μεταξύ τους, κάτι που το έχουμε ως άθλημα. Και τρίτον, και το χειρότερο είναι εδώ, αλλά το δεύτερο είναι που το τρίτο δεν άφησε να γίνει, ήταν η Αγγλία με τη βιομηχανική επανάσταση, που κατάφερε να παράγει αυτό σε πολύ λιγότερη τιμή, μικρότερη τιμή και πιο πολύ. Αγοράσανε μια μηχανή για να γίνει η αλλαγή από τη βιοτεχνία, να το πούμε έτσι, εκεί, αλλά λόγω μαλώματος δεν τη βάλανε ποτέ στη λειτουργία. Είναι στο, αν πάτε πάνω στη Λάρισα, να πάω να το δείτε, είναι στο μουσείο. Δεν δούλεψε ποτέ. Αφού αμπλακώνησε, πώς θα δουλέψει. Λοιπόν, αυτό είναι για μένα ένα παράδειγμα παζαριού. Γι' αυτό και το έχω βάλει εδώ πέρα ανάμεσα. Που δούλεψε. Και μάλιστα ένας, πώς θα το πούμε, επιστήμονας, θεωρητικός της εποχής εκείνης, ο Μάρξ, το χρησιμοποιεί ως παράδειγμα, γιατί του λέγανε στην αρχή, έλα μωρέ, μην μας λες τα ζουμάρες, τώρα δεν δουλεύουν αυτά. Και τους έλεγε έτσι, οπ, αμπελάκια. Δουλεύουν έτσι. Έτσι. Και το έχουν φέρει και πολλοί άλλοι, σαν παράδειγμα αυτό, λειτουργίας παζαριού. Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρα αυτά. Λοιπόν, επειδή θα πάμε τώρα πάλι στο τεχνικό κομμάτι, κάποια ερώτηση μέχρι εδώ. Ωραία. Τώρα, για να μην τα λέμε όλα ρόδινα, υπάρχουν και σε εμάς προβλήματα. Γι' αυτό θα αναφέρω λίγο μια μικρή ιστοριούλα και θα αναφέρω και τα προβλήματα που έχουμε. Όπως είδατε, στην κοινή συντροφιά είχαμε προβλήματα, ως ιδέα εννοώ. Τώρα πάμε και στα δικά μας προβλήματα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε το Linux, το 93. Ο πρώτος που άρχισε να φτιάχνει μια διανομή, διανομή είναι όταν εγώ συλλέγω διάφορα προγράμματα που θεωρώ ότι πολλοί κόσμος τα θέλει, τα βάζω μέσα σε ένα CD ή μέσα σε ένα πρόγραμμα που το τρέχουμε εμείς ως setup, και αυτό μετά βάζει τα προγράμματα μέσα στο PC που θέλουμε εμείς, ή στο κινητό ή στο Raspberry ή οπουδήποτε. Αυτή λέγεται διανομή. Ο πρώτος που σκέφτηκε λοιπόν αυτό είναι ο Patrick Folgerdijk, λοιπόν, που έφτιαξε το Slugware. Είναι ο πρώτος που το σκέφτηκε και το έκανε. Είναι one man show. Αυτό ζει από το 93 μέχρι σήμερα μόνο με αυτό το πράγμα, δουλεύει full time, και υπάρχει μια κοινότητα στο ίντερνετ, λίγος πολύ, πάρα πολύ φανατική. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερη, μετά το Slugware, είναι το SUSE, μετά από ένα χρόνο περίπου, το οποίο SUSE βασίστηκε στο Slugware, στην ιδέα. Εδώ είναι το πρώτο που λέμε ότι μπορείς να το πάρεις αυτό το πράγμα. Το πήραν και λέει, α, μια χαρά τα κάνει αυτός. Η πρώτη έκδοση λοιπόν, το SUSE, και η δεύτερη, δεν είχε τίποτα διαφορετικό παρά ήταν μεταφρασμένο στα γερμανικά. Τίποτα άλλο. Στην πορεία όμως ανακαλύψαν ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται τόσο καλά στο Slugware, θα μπορούσαν να γίνουν λίγο πιο καλύτερα, θα δώσουμε, να δώσουμε κάποια εργαλεία, ας πούμε, στο χρήστη να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, και έτσι έφυγε από την λογική του Slugware, η οποία λογική του Slugware είναι, άμα θες να δουλέψεις, κάτσε και μάθει, φίλε. Εγώ μέχρι εδώ ήμουνα. Στόβαλα στο PC. Από εκεί και πέρα, κόψε το λαιμό σου, δες πώς δουλεύει. Το SUSE λοιπόν σου δίνει εργαλεία για να σε βοηθήσει παραπέρα. Εντάξει. Τώρα, το SUSE στην πορεία έγινε από 4 φοιτητές στη Γερμανία που κάναν πτυχιακή και μετά προχωρήσανε. Το αγόρασε η Νοβέλ στην πορεία. Τώρα, αγοράζοντας το, αμέσως μετά από λίγο βγήκε το OpenSUSE. Μια περίπτωση δηλαδή ότι δεν μπορεί κανείς να μας νικήσει πλέον. Πάμε λοιπόν στη Red Hat. Η Red Hat ξεκινάει μαζί με τη SUSE περίπου ένα μήνα διαφορά δύο, και είναι από την Αμερική. Λοιπόν, αυτή έχει βγάλει ένα άλλο πρόγραμμα τώρα λειτουργίας, δεν είχε καμία σχέση με Slugware και SUSE. Έβγαλε ένα πρόγραμμα που λέγεται RPM, Red Hat Program Management, αρχικά μαζί με το RPM, το οποίο για την εποχή του ήταν επαναστατικό. Σου δίνει επίλυση διανέξεων, σου βρίσκει, αν εσύ θέλεις το πρόγραμμα Α και αυτό θέλει άλλα 100, στα βρίσκει, στα εγκαθιστεί ταυτόχρονα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό συνέχισε, από την αρχή ήταν εταιρεία μεγάλη, και συνεχίζει να είναι μεγάλη. Είναι νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η Ubuntu. Είναι η Red Hat. Το λέω αυτό για μερικούς. Λοιπόν, τώρα η Red Hat όμως το 2004 αποφάσισε να κλείσει το main, ας πούμε, πλοίο που είχε, που λεγόταν Red Hat. Και λέει, εγώ τώρα, όταν θα δίνω για, πώς το λένε, για μεγάλες εταιρείες και τα λοιπά, το Enterprise, ας πούμε, θα το χρεώνω. Το άλλο είναι ελεύθερο. Είναι αυτό που έχουμε εδώ, είναι το Fedora. Με το που γεννήθηκε αυτό, πολλοί που δουλεύαν πάνω σε αυτό το αντικείμενο, όπως είναι το CERN Institute,
Σου λέει τι μας επλύνεις τώρα ρε φίλε, εγώ αυτό θέλω, δεν θέλω το άλλο. Δεν θα παίξω εγώ ποτέ γραφικά και βίντεο κτλ. Εγώ θέλω το σταθερό, το καλό, το οποίο θέλω να βάλω πάνω ένα πρόγραμμα και θα παίζει. Να παίζει και ο αντιδραστήρας ας πούμε έτσι, όχι να μου κάνει κανένα boom. Αλλά θέλω σταθερό πράγμα. Και φτιάξανε το Scientific. Έτσι ονομάσανε. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το Red Hat που μόλις είχε κλείσει η Red Hat. Κλείσει με την έννοια όχι του κλειστού λογισμικού, της χρέωσης. Έτσι. Λοιπόν, οι άλλοι που δουλεύανε στον κόσμο τον υπόλοιπο, που δεν ήταν υπάλληλοι στο ΣΕΔ, φτιάξανε το CentOS. Το οποίο είναι γι' αυτό που η Red Hat άρχισε να το χρεώνει, να το πούμε έτσι. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκαν τρία πράγματα, να το πούμε έτσι. Το Enterprise, το οποίο έχει σαν παιδιά του, να το πούμε έτσι, το Scientific και το CentOS. Και το Fedora, το οποίο είναι open-open και μπορεί κανείς να το κατεβάσει. Τώρα, ταυτόχρονα με όλη αυτή την ιστορία, πάλι τώρα εδώ με η Red Hat με τον Debian, πρέπει να είναι περίπου πάνω στο μήνα, γεννήθηκε το Debian. Το Debian είναι σύλλογος από την αρχή. Δεν υπάρχει εταιρεία από πίσω. Είναι σύλλογος, όπως ξέρουμε τους συλλόγους, οι οποίοι μαζευτήκανε, φτιάξανε το καταστατικό τους, το ένα τους το άλλο τους, και είναι ο σύλλογος αυτός, δεν ανήκει σε καμία εταιρεία. Αυτοί τώρα δεν έχουν καμία σχέση λογικής και λειτουργίας ούτε με το Slagor, ούτε με το SUSE, ούτε με το Red Hat. Έχουν δικό τους μπαεράκι. Να, και ακολουθεί. Τώρα, από αυτές τις τέσσερις βασικές, τις αναφέρω και λίγο ιστορικά εγώ εδώ πέρα, έχουν γεννηθεί πολλά μετά στην πορεία. Έτσι. Όπως ανέφερα στο Red Hat, το Debian έχει γεννήσει πάρα πολλά και ένα από τα γνωστά παιδιά, το πούμε έτσι, είναι το Ubuntu. Ποιοι ξέρουν το Ubuntu εδώ? Ωραία. Το Ubuntu, ξέρετε, ο τύπος που κέρδισε εκατομμύρια, πήγε μια βόλτα στο διάστημα, αν το ξέρετε, και κάποια στιγμή, αφού δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει, σου λέει ας κάνω και ένα open source λειτουργικό σύστημα. Έβαλε 14 εκατομμύρια. Αυτά τώρα τα 14 εκατομμύρια είναι, να το πούμε έτσι, η πατινή του Ubuntu, για αν δεν πάει καλά και τα λοιπά, να συνεχίσει να υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η πορεία, ας πούμε, στις Linux διανομές. Τα έχουμε δει όλα δηλαδή, από One Man Show, από εταιρεία που πουλήθηκε, από εταιρεία που άρχισε να χρεώνει και από συλλόγους. Υπάρχει από όλα παραδείγματα. Και όλα αυτά δουλεύουν μέχρι σήμερα. Έτσι. Αυτό που έλεγα ότι δεν μας σταματά κανείς, είτε με έναν τρόπο ή με τον άλλον, το Linux θα συνεχίσει να υπάρχει. Πάμε λοιπόν στα προβλήματα τώρα των προγραμμάτων. MySQL, MariaDB. Ξέρει κανείς την ιστορία? MySQL. MySQL είναι βάση δεδομένων. Ωραία. Τη MySQL την αγόρασε η Oracle. Έχω μια πορεία εγώ τώρα. Τι αγόρασε, παιδιά, όμως, που κάνεις να μου εξηγήσει? Αφού είναι ανοιχτό. Όποια ώρα θέλεις, το κατέβασε. Γιατί να το αγοράσεις? Τι αγόρασε? Όχι. Το όνομα. Το όνομα. Και μόνο το όνομα, τίποτα άλλο. Διότι ελεύθερο είναι, δεξί κλικ, download, τελείωσα. Γιατί να αγοράσω κάτι? Αγόρασε λοιπόν το καλό όνομα που υπήρχε. Η υποστήριξη δεν αγόρασε, γι' αυτό είπα κατευθείαν όχι, διότι περισσότεροι τσατιστήκανε, είπαν άντε γεια και κάνανε το MariaDB. Αυτή τη στιγμή, με την τελευταία φορά που έχω διαβάσει, δεν έχει καμία διαφορά η MySQL της Oracle από τη MariaDB, διότι η Oracle τα αγόρασε, έχει κάποιους σκοπούς στο μυαλό της, ας πούμε, ξέρω εγώ, που θέλει να κάνει, αλλά δεν τους έχει ξεκινήσει ακόμα. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βασικά, αν πάρουμε MySQL ή MariaDB, είναι το ίδιο. Στην πορεία, είμαι σίγουρος, κάτι θα έχει διαφορετικό. Κάτι θα βάλει, φαντάζομαι, η Oracle μέσα που θα θέλει να το χρεώνει. Αλλιώς δεν είχε νόημα. Έτσι, αφού την τεχνογνωσία την έκανε τα ολότ, έβαζε τους engineer που έχει, διαβάστε ρε παιδιά πώς τα φτιάχνουν αρχή, αυτή και το έκανε. Έτσι. Λοιπόν, γεννήθηκε το MariaDB. Τώρα, όπως σας είπα τα ονόματα, είναι γνωστό εδώ, κάποιος είναι μια κοπέλα, Μαρία, σου λέει, πάνω κάνω DB, έτοιμο το όνομα. Λοιπόν, δεν έχει δικαίωμα, το λέω αυτό, να το συνεχίσει να το λέει MySQL. Όταν κάποια στιγμή πέρασε ένα project και το χωρίζεις, πρέπει να αλλάξεις το όνομα. Γι' αυτό η σημασία, αυτό που έκανε Oracle και αγόρασε το MySQL. Εσύ δεν μπορείς να το λες MySQL πλέον. Απαγορεύεται. Θα το πεις κάπως διαφορετικά. MariaDB. Αυτό είναι ένα παράδειγμα προβλημάτων που ανέφερα, που προέκυψε στην πορεία και βρέθηκε λύση με την έννοια ότι το συνεχίζουμε εμείς που μείναμε και προχωράμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε η Oracle που αγόρασε τον γεωκώδικα από αυτούς που αρχικά την είχαν φτιάξει. Δηλαδή η δουλειά που μπορεί κάποιος να βάλει σε ένα ανοιχτό λογισμικό δεν πάει χαμένη. Δεν θα την πάρει κανείς και θα πει ωραία τώρα εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ πήρα τη δουλειά σου, μου έγραψες ξέρω εγώ 10 μοντζουλάκια,
Τώρα αντεγιά, δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κλείσει προς τα πίσω. Από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά και εμείς παίρνουμε τον δρόμο μας και κρατάμε τον ανοιχτό. Δεύτερο πρόβλημα, Open Office, Libre Office. Ποιος ξέρει την ιστορία του Open Office? Λοιπόν, το Open Office ξεκίνησε, Star Office λεγότανε, κάποια στιγμή το πήρε Sun, κατέληξε στην Oracle Sun, αλλά βασικά το πρόβλημα δεν είναι εκεί στο Open Office. Το Open Office είναι ότι στην αρχή όποιος έγραφε μέσα έβαζε και τη δική του άδεια στο Open Office. Υπάρχουν εδώ πέρα 200-300 προγραμματιστές. Αν εγώ θέλω κάτι να αλλάξω τώρα, μιας και εμείς τα τηρούμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να ρωτήσω όλους τώρα αν συμφωνούν. Από αυτούς σας λέω εγώ το 200, ένα 10% το παράτησε. Λέω, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε απαντάει στα mail, τίποτα. Άντε κάνει αλλαγή, εσύ δεν μπορείς. Και είχε πρόβλημα στη λειτουργία του, στο να κάνουμε αλλαγές. Ήταν και αυτοί που το ξεκινήσανε λίγο στραβή, δηλαδή εδώ είμαι εγώ και δεν αλλάζω καθόλου. Έμπλεξε δηλαδή, το έφαγε ο γάιδαρος στο κλίμα, δηλαδή ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε πολλούς. Αυτοί που το φτιάξαν ήταν λίγο πορωμένοι με αυτό που κάνανε και δεν ακούγαν και πολλά. Και έτσι λοιπόν είχε προβλήματα. Οι περισσότεροι λοιπόν κάνανε το λεγόμενο download, το πήρανε και το αλλάξανε Libre. Και μάλιστα, και επειδή ήταν οι Ισπανοί οι πρώτοι, λέγεται Libre μπροστά, Ελευθερία, είπαν το όνομά τους, λοιπόν, Libre Office, άλλο όνομα, προχωράει το Open Office τώρα και υπάρχει και το Libre Office. Στην πορεία λοιπόν το Open Office το αγόρασε η Apache. Είναι organization η Apache που βγάζει το web server και πολλά άλλα προγράμματα και πλέον το προχωράει. Υπάρχουν δύο ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή στην πορεία ήταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 5-6 χρόνια, είχαμε πρόβλημα, γεννήθηκε το άλλο και τώρα υπάρχουν και τα δύο. Τρίτη περίπτωση, Mambo, Joomla. Το Mambo το ξέρει κανείς? Είναι το Joomla σε κλειστό. Το Joomla πριν γεννηθεί ήταν η Mambo. Έτσι. Και το Mambo ήταν ανοιχτό. Αυτοί που το φτιάξαν όμως αποφάσισαν κάποια στιγμή ότι θα κερδίσουν περισσότερα χρήματα αν το κλείσουν. Με γεια τους, με χαρά τους, μάλιστα είναι μεγάλη εταιρεία, κερδίζουν χρήματα. Την επόμενη στιγμή γεννήθηκε το Joomla. Έγινε αυτό που έγινε με τη MySQL. Αυτό είναι το λεγόμενο fork. Έτσι. Που παίρνω, τραβάω εγώ την πορεία μου και κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι. Αυτό ισχύει σε εμάς. Στη λογική. Λοιπόν. Εδώ είναι αυτό που σας είχα αποσχεδίσει στην αρχή. Οι βασικές ελευθερίες που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα τώρα. Τι θα προσθέσει κάποιος άλλος μέσα είναι δικό του θέμα. Αλλά για να λέγεται free/open source του κάθε πρόγραμμα πρέπει να έχει αυτές τις ελευθερίες. Τώρα μετά εγώ μπορώ να προσθέσω από κάτω και να λέω δεν θέλω να κλειδωθεί ποτέ ή να είναι μέλος κάπου. Ή να λέω ωραία πάρ' το φίλε και κάνει ό,τι θέλεις. Αυτά μπορεί να υπάρχουν. Αλλά αυτά όμως είναι τα βασικά. Έτσι. Που τα σκέφτηκε ο φίλος μας ο Στάλμαν. Θα προχωρήσω. Εδώ σε μια έτσι πιο bold. Και τα βασικά τα πράγματα που έλεγα προηγουμένως, που ήταν η ερώτηση, θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε τρία. Έτσι, να επιστρέφεις τον κώδικα, να μην είναι μέρος του ανοιχτού λογισμικού και κάνει ό,τι θέλεις αυτά τα τρία. Τώρα οι άδειες είναι πάρα πολλές. Πρέπει να μπει κανείς στο GNU και να δει ότι είναι κανένα τρανταριά. Αυτό που λέει. Ερωτήσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπατε τίποτα για Unix. Δεν είπα τίποτα για Unix, διότι δεν είχε και τόσο καλή εξέλιξη, ας το πούμε έτσι. Τα πρώτα κλειστά βγήκαν σε Unix. Ήταν ανοιχτό, το πήραν διάφορα πανεπιστήμια, φτιάχνανε το κάθε κομμάτι, το κάθε πανεπιστήμιο αυτό που θεωρούσε πιο βασικό, όπως το Berkeley, έτσι, που έχει φτιάξει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με ασφάλεια, το MIT, το Santa Cruz Operation,
Αλλά στο τέλος όμως πουλήθηκαν οι άδειες του που είχε. Γι' αυτό και ξαναγράφτηκε το Linux το 1993 περίπου. Και μάλιστα ο Linux Torvalds αυτή τη στιγμή έχει πολλά προβλήματα, διότι πολλά πράγματα που έχουν γραφτεί σε Linux ήταν απλά rebuild. Και επειδή αυτά κλείσανε, σου λέει, ρε φίλε, γιατί το κάνεις έτσι? Είναι δική μου πατέντα αυτή. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακόμα διανέξεις μεταξύ Linux και Unix. Το οποίο Unix βεβαίως ξέρουμε ότι σημαίνει ένα, έτσι, ότι στην αρχή πήγε να γίνει μεγάλο αλλά δεν έγινε, και μετά έγινε μικρό και κάνει λίγα πράγματα και καλά, ένα πράγμα κάθε φορά, αλλά σωστά και ωραία. Αυτή τη λογική την ακολουθεί και το Linux, και πολλά πράγματα έχουν ξαναγραφτεί πάνω στη βασική λογική του Unix. Βέβαια εδώ ξέχασα κάτι ακόμα, ένα άλλο βιβλίο που θα έπρεπε να διαβάσει κανείς. Είναι η διένεξη, να το πούμε έτσι, η συζήτηση του Tannenbaum με τον Linus Torvalds. Έτσι. Του καθηγητή. Ο οποίος καθηγητής, για να κάνει μάθημα τα λουσού, έκατσε και έφτιαξε ένα δικό του λειτουργικό σύστημα, πυρήνα, που λέγεται Minix. Όταν ξεκίνησε η ιστορία του Linux, ξεκίνησε και λέει ο Tannenbaum, έχετε λάθος παιδιά, δεν είναι σωστά έτσι που το κάνατε, έτσι είναι που το κάνω εγώ, είναι σωστά. Όχι, απαντάει ο άλλος κτλ. Βάλτε λοιπόν στο Google το mailing, υπάρχει βιβλίο πλέον με τη διαμάχη, συζήτηση αυτών των δύο, αλλά πρέπει λίγο να σκεφτείτε ότι μια μεριά είναι 19χρονος και την άλλη μεριά είναι ένας, ξέρω εγώ, 50 και βάλε, καθηγητής αναγνωρισμένος που έχει γράψει του κόσμου τα βιβλία και έχει γράψει και πάρα πολλά, πώς το λένε, βιβλιοθήκες, πάρα πολλές βιβλιοθήκες σχετικά με στους υπολογιστές. Εμένα ένα πράγμα που μου άρεσε όταν είπαμε και με κέρδισε με αυτό, είναι επειδή το διάβασα το βιβλίο, ποτέ δεν λέει μέσα, έλα μωρέ άσυμε τώρα, εγώ 40 χρόνια στο κουρμπέ, τι μου λες τώρα εσύ. Δεν το λέει ποτέ. Δεν λέει ποτέ αυτό το πράγμα που και εγώ το λέω. Δηλαδή όταν μιλάω με το παιδί μου, έλα μωρέ τώρα άσυμε εσύ τώρα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρεις εσύ, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπαίνει στο τρυπάκι. Μιλάει ακριβώς σχετικά με το αντικείμενο. Γιατί το κάνεις έτσι, δεν είναι σωστό γι' αυτό και αυτό και αυτό το λόγο. Δεν βάζει ποτέ το καπέλο και το άλλο να πει άντε άφησέ μας. Διαβάστε το, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Tannenbaum versus Linux, άμα βάλετε, θα βγάλει το Google εκεί πέρα δύο σελίδες. Τώρα, ξέχασα και κάτι ακόμα. Καλά, άμα δεν με σταματήσετε, εγώ μέχρι το πρωί. Λοιπόν, σχετικά με τον ανοιχτό λογισμικό, με την ανοιχτή, με το παζάρι και τον καθαρικό ναό. Από πολύ παλιά είχαμε αυτή τη, και τα δύο, παζάρι καθαρικό ναό, και να φέρω ένα παράδειγμα, μιας και μου αρέσει και ο Αστερίξ. Τι λέει μέσα στον Αστερίξ, ποιος έχει διαβάσει Αστερίξ καταρχήν? Όλοι, έτσι. Τι λέει, δεν πάει, λέει, από στόμα δρουίδι σε αυτή δρουίδι. Άρα λοιπόν πηγαίνει από ένα που ξέρει σε έναν ο οποίος ανήκει σε έναν κύκλο. Δεν είναι ανοιχτό. Το ίδιο τρόπο είχαν και οι Σαμάνοι. Είναι τρόπο σκέψη. Αυτός είναι καθερικός ναός. Πρέπει να ανήκει στο κύκλωμα για να ξέρεις τα μυστικά. Εάν δεν ανήκεις, την πάτησες. Αυτό είναι ο καθερικός ναός, παράδειγμα. Το οποίο το είχαν οι Δρουίδες και οι Σαμάνοι. Ποιος ξέρει σήμερα τι λέγανε οι Δρουίδες? Εκτός από τον Αστερίξ. Κανείς. Ο τελευταίος μας πέθανε. Ούτε Σαμάνοι. Χάθηκε η γνώση. Και πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση. Το ανοιχτού λογισμικού. Αυτό που ακολουθούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, να το αρχαίοι, οι Ρωμαίοι κτλ. Το οποίο είναι το παζάρι, είναι το ανοιχτό. Ξέρουμε τι λέει ο Αρχιμίδης. Γιατί? Γιατί ο τύπος πήγε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια, διάβασε τα βιβλία που ήταν εκεί, βρήκε κάποια άλλα, έγραψε και τα δικά του και τα άφησε εκεί πέρα. Και ο καθένας μπορούσε να τα διαβάσει. Πήγε, έλυσε και ήταν το πρόβλημα με τα νερά, τους εξήγησε κιόλας τι έγινε, δεν έγινε βιοτέχνης ο άνθρωπος, βιομήχανος. Πήραν όλοι, το φτιάξανε στο λογισμικό και κάνανε και ποτίζανε. Ο ένας έγραφε, ο ένας πάνω στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον, και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει από την εποχή του Αρχιμίδη, αναφέρω έναν από τους γνωστούς, μέχρι σήμερα. Ανοιχτό λογισμικό. Ο καθένας μπορούσε να διαβάσει οποιοδήποτε, ήταν όλα ανοιχτά. Ο καθένας μπορούσε να μελετήσει, μπορούσε να αλλάξει, μπορούσε να γράψει, μπορούσε να το κάνει ό,τι θέλει. Για το ιστορικό δεδομένο της περίπτωσης, ας πούμε, ότι δεν είναι μόνο τώρα, σήμερα αυτό το πράγμα, υπάρχει από παλιά. Και εμείς μένει να το συνεχίσουμε, να το πω έτσι. Και πρέπει να το συνεχίσουμε. Αυτά. Τώρα δεν έχω ξεχάσει τίποτα.
Δουλεύει. Δουλεύει, εντάξει. Okay. Λοιπόν, όπως ξέρουμε όλοι, οι ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο έξυπνες. Εδώ έχουμε τρία παραδείγματα. Το Google Glass. Το έχετε ακούσει το Google Glass? Okay. Το οποίο τι είναι? Γυαλιά που έχουν πάνω κάμερα, μικρόφωνο, ενσωματωμένο μικρό υπολογιστή. Έχει πάρα πολύ λογική αυτό το συγκεκριμένο gadget. Εδώ έχουμε ένα ραδιόφωνο το οποίο συνδέεται στο ίντερνετ και παίζει ιντερνετικούς σταθμούς. Και εδώ έχουμε μια άλλη τελευταία μόδα, η οποία είναι τα ρολόγια, τα έξυπνα ρολόγια, τα οποία έχουν οθόνη, σου λένε έχετε SMS, η καρδιά σου χτυπάει με τόσους παλμούς, ο καιρός αύριο θα είναι αυτός κτλ. Εδώ έχω και ένα άλλο, που μια άλλη είδηση που ήρθε πρόσφατα και μου κάνει εντύπωση. Δεν κάνω διαφήμιση, δεν ξέρω ποια εταιρεία το κάνει αυτό. Κάποιοι λαμπτήρες οι οποίοι τελευταία εβδομάδα νομίζω κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, οι οποίοι συνδέονται σε Wi-Fi και μπορεί κάποιος από μακριά να ελέγχει τι χρώμα είναι, τι χρώμα είναι το φως, πόσο δυνατά είναι και διάφορα άλλα περίεργα. Ένας λαμπτήρας δηλαδή, που είναι το πιο χαζό πράγμα να σκεφτεί κάποιος, απλά το βάζαμε στο ρεύμα και άναβε ένα φως, τώρα συνδέεται σε Wi-Fi και μπορούμε να το δούμε από το κινητό μας. Όποιος θέλει να το ψάξει, εντάξει, τώρα έχει πάρα πολύ κείμενο η συγκεκριμένη διαφήμιση. Γενικά λοιπόν έχουμε αυτό το, παρατηρούμε αυτή την τάση. Οι συσκευές μας να γίνονται όλο και πιο έξυπνες και φυσικά πάρα πολλές συσκευές μιλάν δίκτυο. Είτε Wi-Fi, είτε κάποιο άλλο ενσύρματο δίκτυο. Θέλουμε λοιπόν να τις βάλουμε να μιλάνε και μεταξύ τους, έτσι. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Τι δίκτυο θα χρησιμοποιήσουμε? Τι τεχνολογία δικτύωσης θα χρησιμοποιήσουμε? Έχουμε ήδη το ίντερνετ, έχουμε ήδη εμπειρία στη δικτύωση μέσω ίντερνετ. Έχουμε ένα πρωτόκολλο TCP/IP το οποίο το γνωρίζουμε, είναι φτηνό, γιατί να το χρησιμοποιήσουμε? Οπότε, στην πράξη, πάρα πολλές συσκευές χρησιμοποιούν γνώριμες τεχνολογίες που ήδη ξέρουμε από τους υπολογιστές. Εδώ είναι μια άλλη καινούργια είδηση, 8/2014, το καλοκαίρι εμφανίστηκε, που είναι ένα τσιπάκι κινέζικο, κάνει 5 δολάρια και δίνει Wi-Fi. Ιστορικά ξέρουμε ότι όταν υπάρχει τεχνολογία και όταν είναι και φτηνή, πάει παντού. Οπότε, έχοντας φτηνά τσιπάκια δικτύωσης, πια καταλαβαίνουμε ότι όλο και πιο πολλές συσκευές θα συνδέονται σε δίκτυα. Και όποιο πολλές συσκευές θα συνδέονται σε δίκτυα τύπου ίντερνετ. Οπότε πια στο ίντερνετ δεν συνδέουμε υπολογιστές. Συνδέουμε γενικότερα συσκευές. Things. Γι' αυτό λέμε το ίντερνετ των πραγμάτων. Internet of Things. Το θέμα είναι ότι πολύ εξυπνάδα, πολλές συσκευές, όλες αυτές τρέχουν λογισμικό. Τι γίνεται με αυτό το λογισμικό? Αν εμένα η λάμπα μου τρέχει ένα πρόγραμμα, μήπως θέλει updates αυτό το πρόγραμμα? Τι γίνεται? Μετά, τι κάνει ακριβώς το πρόγραμμα στη λάμπα μου? Μήπως με παρακολουθεί παράνομα και δεν το ξέρω? Μήπως κάνει κάτι άλλο ύποπτο? Μήπως κάνει κάτι που γενικά εμένα δεν μου αρέσει, δεν είναι ο λόγος για τον οποίο πήρα τη συσκευή? Είναι ασφαλές? Μπορεί κάποιος hacker να πάει από μακριά και να χακάρει τη λάμπα μου και να κάνει κάτι κακό? Μετά, η λάμπα μου μιλάει με το φούρνο μου, μιλάει με το ράδιο. Τι μιλάνε, τι πρωτόκολλο χρησιμοποιούν? Είναι το ίδιο παντού, είναι διαφορετικό? Διαφορετικοί κατασκευαστές, διαφορετικές τεχνολογίες. Πώς όλα αυτά μιλάνε μεταξύ τους? Εάν είχαμε μία φορά πρόβλημα στο να κάνουμε διαφορετικούς υπολογιστές, μάλλον διαφορετικά λειτουργικά, να μιλήσουν μεταξύ τους, τώρα έχουμε ένα ακόμα πιο σημαντικό πρόβλημα, που είναι διαφορετικές συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών από όλο τον κόσμο. Και φυσικά εμείς που θέλουμε να προγραμματίσουμε τέτοιο λογισμικό για τέτοιες έξυπνες συσκευές, πώς θα το κάνουμε αυτό? Πώς θα το αναπτύξουμε αυτό το λογισμικό? Εδώ λοιπόν έρχεται το ελεύθερο λογισμικό να προτείνει κάποιες καλές λύσεις. Καταρχάς, σαν ελεύθερο λογισμικό εδώ αναφέρω το Linux, αλλά φυσικά δεν είναι η μόνη λύση. Το αναφέρω σαν μεγάλο παίχτη σε αυτό το χώρο, θα το χρησιμοποιήσουμε και σε αυτό το σεμινάριο.
Το Linux λοιπόν, αν και όλοι το τρέχουμε σε αυτούς τους υπολογιστές εδώ, είναι πάρα πολύ ευέλικτο στο να υποστηρίζει και άλλες πλατφόρμες. Υποστηρίζει και άλλους επεξεργαστές, υποστηρίζει και άλλες αρχιτεκτονικές υπολογιστών και άλλου τύπου συσκευές. Υποστηρίζει πάρα πολλά διαφορετικά είδη hardware και γι' αυτό στην πράξη ήδη το βρίσκουμε παντού. Ήδη βρίσκουμε κινητά να τρέχουν Linux, routers να τρέχουν Linux, περίεργες συσκευές να τρέχουν Linux, οι τηλεοράσεις τώρα τελευταία έχουν Linux. Και γιατί? Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το Linux, εάν χρησιμοποιήσουμε μια ελαφριά του έκδοση, εάν κόψουμε αυτά που πιάνουν πολύ χώρο ή τα πράγματα που θέλουν πάρα πολύ επεξεργαστική ισχύ, μπορεί να εξακολουθεί να έχει καλές επιδόσεις. Είναι πολύ καλό, γενικά το Linux έχει καλές επιδόσεις, τις διατηρεί όμως ακόμα και όταν πετσοκόψουμε. Και αυτό γίνεται με χαμηλό κόστος. Εδώ είναι ένα τυπογραφικό, έτσι. Είναι χαμηλό το κόστος. Μπορούμε να κατεβάσουμε ένα Linux από το ίντερνετ δωρεάν, να το ρυθμίσουμε όπως θέλουμε εμείς, να το βάλουμε σε κάποιο hardware και πληρώνουμε μόνο το hardware. Συν τον χρόνο ανάπτυξη φυσικά, έτσι. Είτε το κάνουμε εμείς, το κάνει ο άλλος, η ανάπτυξη και αυτό έχει κάποιο κόστος. Αλλά δεν πληρώνουμε licenses, δεν πληρώνουμε τέτοια πράγματα. Επίσης δεν μας περιορίζει, δεν μας περιορίζουν οι όροι κάποιας άδειας. Ότι ξέρεις, θα πας στο Linux και επιτρέπεται να κάνεις μόνο αυτό. Όχι, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Εάν συνεχίσεις να το δίνεις και εσύ δωρεάν. Όχι δωρεάν, ανοιχτό το σύστημά σου. Μετά, το Linux, επειδή είναι ανοιχτό, επειδή έχουμε τον κωδικά του, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που έχει μέσα είναι και αυτά ανοιχτά. Ξέρουμε πώς δουλεύουν, πώς δουλεύει η επικοινωνία με ένα σύστημα Linux. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο που να συνεργάζεται με τη συσκευή μας. Και το εμπιστευόμαστε το ανοιχτό λογισμικό, γιατί είναι ανοιχτό. Δεν μπορεί να πεις ότι όταν συνδέεται στο ίντερνετ στέλνει κάτι σε κάποιον τρίτον, το βλέπω τι κάνει, να ο κώδικας, αυτός είναι ο κώδικας. Τον έκανα compile, τον εμπιστεύομαι αρκετά. Εντάξει, ποτέ δεν μπορεί να είσαι απόλυτος, υπάρχουν ακραία παραδείγματα που ένας ανοιχτός κώδικας μπορεί να σε κοροϊδέψει, αλλά είναι πολύ ακραία. Στην πράξη, το ανοιχτό λογισμικό το βλέπουμε, το εμπιστευόμαστε αρκετά. Και φυσικά πάλι, επειδή εμείς θέλουμε όχι απλά να χρησιμοποιούμε έξυπνες συσκευές, αλλά να μπορούμε να τις πειράξουμε ή να φτιάξουμε καινούργιες, το ελεύθερο λογισμικό μας λύνει τα χέρια. Πώς ξεκινάμε να φτιάξουμε μια έξυπνη συσκευή? Καταρχάς θέλουμε hardware. Έτσι, θέλουμε κάποιον επεξεργαστή, κάποια μνήμη, κάποιες θύρες να συνδέσουμε περιφερειακά κάτι. Εδώ λοιπόν, τώρα τελευταία, αυτές οι πλατφόρμες, οι do-it-yourself πλατφόρμες, έχουν διαδοθεί αρκετά. Και τι λένε αυτές οι πλατφόρμες? Λένε ότι πάρε μια πλακέτα φτηνή, έχει πάνω ένα επεξεργαστή, μια μνήμη, έχει ό,τι θέλεις για να ξεκινήσεις. Και μετά από εκεί εσύ μπορείς να του βάλεις και άλλα πράγματα πάνω, και άλλα περιφερειακά, πιο δύσκολο, πιο περίπλοκη λογική, αλλά αυτά είναι η βάση. Δηλαδή εγώ μπορώ να πάρω ένα, αυτό είναι το Arduino Due, εμείς έχουμε το Arduino Uno εδώ, σε επόμενο σεμινάριο το δείτε, και αυτό είναι το Raspberry Pi. Αυτά είναι δύο κλασικά και πολύ δημοφιλή παραδείγματα τέτοιων πλατφόρμων. Και μπορούμε να τα πάρουμε, κάνουν 20 ευρώ, 30 ευρώ, κάτι τέτοιο. Μπορούμε να χτίσουμε με αυτά έξυπνα συστήματα. Μπορούμε να αγοράσουμε και άλλο hardware, να το βάλουμε πάνω τους, γιατί θέλουμε να έχει αισθητήρα θερμοκρασίας, γιατί θέλουμε να έχει αξελερόμετρο, δεν ξέρω πώς στα ελληνικά, ή θέλουμε να έχει έξτρα θύρες δικτύωσης, δεν μας φτάνει μόνο μία. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Και αυτό μπορεί να φαίνεται αστείο, μπορεί να μπουν σε κουτί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να έχω μια πλακέτα τόση, να τη βάλω σε ένα κουτάκι και να τη δώσω σε κάποιον. Και αυτός ο κάποιος θα δει απλά ένα προϊόν. Έφτιαξα εγώ ένα προϊόν. Έτσι. Μην τα βλέπετε έτσι γυμνές πλακέτες. Αυτά μπαίνουν σε πολύ ωραία κουτάκια και γίνονται προϊόντα άνετα. Παίρνουμε λοιπόν το hardware. Το επόμενο βήμα είναι να του βάλουμε ένα software πάνω. Όπως είπα πριν, μπορούμε να του βάλουμε ένα Linux, οποιοδήποτε. Εμείς εδώ θα παίξουμε με το OpenWRT. Λίγη ιστορία για να δούμε τι είναι το OpenWRT. Κάποτε η Linksys, η οποία είναι μια γνωστή εταιρεία που φτιάχνει προϊόντα δικτύου,
είχε αυτό. Αυτό είναι ένα ρουτεράκι. Βλέπετε εδώ, έχει δύο κεραίες, πίσω παίρνετε κάποια καλό διαδικτύου. Είναι ένα ρουτεράκι για χρήση στο σπίτι. Δεν κάνει πολύ, κάνει 40-50 ευρώ, κάτι τέτοιο, και έχει τις κλασικές δυνατότητες που έχουν τα ρούτερ αυτής της κατηγορίας τιμής. Δεν είναι κάποιο πανάκριβο που κάνει... που έχει κάποιες δυνατότητες, δεν ξέρω αν ξέρετε, load balancing ή οτιδήποτε. Κλασικό ρουτεράκι, η Linksys για να κρατήσει χαμηλά το κόστος του είχε βάλει στο firmware μέσα να τρέχει ένα Linux. Κάποια στιγμή ο κόσμος άρχισε να πειραματίζεται με αυτό, να το ανοίγει και να συνειδητοποιεί ότι έχει Linux μέσα. Και λέει, κάτσε, Linksys, Linux είναι αυτό, η άδεια λέει ότι πρέπει να το έχεις δώσει και στον κόσμο, ναι, όντως λέει η Linksys, πάρτε το κι εσείς. Οπότε η Linksys άνοιξε το Linuxάκι που είχε φτιάξει, που είχε ρυθμίσει τέλος πάντων για αυτό το σύστημα, το πήρε η κοινότητα, το έκανε να τρέχει και σε άλλα router της Linksys, το OpenWRT, μετά το OpenWRT άρχισε να τρέχει και σε άλλα router της ίδιας αρχιτεκτονικής άλλων εταιριών, μετά άρχισε να τρέχει και σε άλλα router άλλων αρχιτεκτονικών, μετά άρχισε να τρέχει και σε άλλους υπολογιστές αυτών των αρχιτεκτονικών και σιγά σιγά φτιάχθηκε μια μικρή διανομή, γιατί το OpenWRT είναι μια μικρή διανομή Linux, δεν μοιάζει με αυτές που μπορεί να ξέρετε ήδη, η οποία είναι φτιαγμένη αυτό για να τρέχει σε πάρα πολύ διαφορετικά τέτοια μικρά μηχανάκια, τα οποία έχουν σχετικά μικρούς επεξεργαστές, λίγη μνήμη, ίσως κάποια flash μνήμη για να κρατάνε τα δεδομένα τους, σε τέτοια συστήματα. Εξακολουθεί να είναι ελεύθερο λογισμικό, μπορεί όποιος θέλει να κατεβάσει τον κώδικα και να παίξει. Και σήμερα πια, εδώ βλέπετε το site του, υποστηρίζει πάρα πολλές πλατφόρμες. Εδώ σας δείξω στο site OpenWRT κάτι που λέγεται Table of Hardware. Το έγραψε στα ελληνικά όμως και θα το πω. Το έβγαλε. Table of Hardware. Και ρώσικα. Λοιπόν, εδώ είναι ένας πίνακας με το τι μπορείτε να αγοράσετε και να του βάλετε πάνω OpenWRT. Εκατοντάδες συσκευές, έτσι. Εκατοντάδες συσκευές διαφόρων κατασκευαστών. Εδώ λέει Linksys. Ναι, εδώ είναι που και όλες αυτές που ξεκίνησαν. Βλέπετε, Linksys για παράδειγμα, μπορείτε να πάρετε κάτι τέτοιο. Μεράκι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εδώ. Να μεγαλώσω λίγο, να τα βλέπετε καλύτερα. Α, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μεράκι όντως, εδώ βλέπουμε δύο. Mercury έχει διάφορα. Μπορείτε να βρείτε και router των 12 ευρώ. Και όχι μόνο router, modem, διάφορες μικρές συσκευές. Λοιπόν, ας μην το συνεχίσω άλλο αυτό. Εμείς εδώ λοιπόν θα παίξουμε το OpenWRT. Κάπου εδώ τελειώνει η παρουσίασή μου. Αυτά είναι τα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν, οι εικόνες. Για να δίνουμε και τα copyright. Και ερωτήσεις, αλλιώς πάμε να δούμε στην πράξη τι γίνεται. Υπάρχει αυτό το μικρόφωνο. Ναι. Ωραία, αυτό εδώ τότε. Ορίστε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο πρακτικό κομμάτι, να δούμε ακριβώς αυτό που μόλις είδαμε τώρα το OpenWRT. Το έχουμε στημένο και θα πάμε να το δούμε τώρα πώς δουλεύει. Στην πορεία θα σας δείξουμε εμείς σήμερα και ένα Arduino πώς δουλεύει. Την επόμενη φορά θα ασχοληθείτε εσείς και με τα δύο για να δούμε τι κάνει. Είσαι έτοιμος για το... Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια παρουσίαση εδώ, αλλά θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι να το εγκαταστήσει. Μέχρι εκεί την ώρα μπορούμε εμείς να πάμε όλοι τώρα εκεί που έχει το Arduino, τα OpenWRT. Λοιπόν, εξήγησε λίγο το πώς τα έχεις βάλει. Είναι ανοιχτό. Λοιπόν, σε αυτή τη στήλη έχουμε δύο Raspberry Pi και τέσσερα έχουμε σε αυτή. Είναι στην τελευταία, σε αυτή τη στήλη είναι στην τελευταία
τελευταία, πρώτη και δεύτερη σειρά, πρώτη και τέταρτη σειρά αντίστοιχα, θα τα δείτε, είναι κοντά στους υπολογιστές. Θέλω να πάτε, να μοιραστείτε, είστε 14 αν δεν κάνω λάθος, είστε δύο ένα Raspberry χοντρικά. Και από εδώ είναι στην τελευταία σειρά και στη δεύτερη, τρίτη από το τέλος. Θέλω να πάτε να καθίσετε, δεν πειράζει που έχετε τα πράγματά σας, αφήστε τα, καθίστε δύο κοντά στα Raspberry και στους υπολογιστές αυτούς. Τα Raspberry θα τα καταλάβετε, είναι δίπλα στο πληκτρολόγιο, ένα μικρό πραγματάκι με ένα μαύρο και ένα γκρι καλώδιο. Και στην επόμενη φορά, πες το ακούνε και άλλοι, θα είστε ο καθένας από ένα. Ναι, όπως είπε και απόσταση, λοιπόν, φορά θα έχετε να παίζετε. Αυτή τη φορά θα δούμε λίγο να σου πω, την κλειέρα, έβαλες εσύ από εδώ. Να βάλω και εγώ το δικό μου, να τους δείξω το Arduino. Τους έχουμε βάλει ήδη τα PC με SSH στο Raspberry και με το web interface. Εδώ θα το δείξουμε. Αυτό είναι το PC σου, έτσι. Δεν έχει άλλο TeamViewer να ανοίξουμε. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Άμα έχεις τελειώσει, ναι, αλλιώς άστο. Από εδώ. Για να τους δείξω το Arduino, είτε και τέτοια εδώ πέρα το σενσοράκι που το έχω συνδέσει. Λοιπόν. Raspberry θα δούνε. Ναι, Raspberry θα δούνε. Απλώς ο Δημήτρης θα δείξει κάτι εδώ πέρα. Ένα λεπτό. Θες να σου πω, 4,45, 178, 5,12, 66,71. Τέσσερα σαράντα πέντε, 17,85, 12, 69,71. Ωραία, μπήκες. Λοιπόν, τώρα θα σου πούμε για το Arduino. Όχι, στο quality. Εδώ, άστινο. Ναι, και στο view quality, γιατί είναι και με τα σύρμα του. View quality, optimize speed. Λοιπόν, τώρα... Δεν έχει σημασία το λειτουργικό, έχουμε κάνει ένα inception εδώ. Τι θα δείτε πριν ξεκινήσουμε με τα Raspberry. Το όλο concept, έτσι όπως είχαμε πει, είναι ότι θα συνδέσουμε Raspberry με OpenWRT, που έχει OpenWRT με Arduino, και θα κάνουμε και τα μαγικά. Τώρα έχουμε ξεχωριστά τα Raspberry εκεί και ξεχωριστά το Arduino εδώ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο connection. Αυτό που έχουμε κάνει εδώ στο Arduino, αυτό το προγραμματάκι από πίσω, εδώ, είναι το Arduino IDE. Είναι αυτό που σας είχαμε πει να εγκαταστήσετε σε οποιοδήποτε λειτουργικό. Είναι το πρόγραμμα μέσα στο οποίο γράφουμε κώδικα κάτσα C++ για Arduino, τα λεγόμενα sketches, τα ανεβάζουμε στο Arduino, τα Arduino Uno που σας πω, Γιώργος, που έχουμε. Εδώ έχουμε ένα, έτσι, στο οποίο έχει περαστεί ένα sketch, το οποίο έχω φτιάξει εγώ, που διαβάζει πρακτικά data από ένα sensor, τον οποίο θα δείτε, και αφού τα διαβάσει τα data, μας τα βγάζει σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, λέγεται Serial Console. Στην ουσία διαβάζει τα data το USB και τα εκτυπώνει στην οθόνη. Ό,τι είναι αυτά. Ο συγκεκριμένος σένσορας που έχουμε εδώ είναι ένας σένσορας κίνησης. Είναι σαν αυτούς που έχουν οι συναγερμοί που έχουμε στα σπίτια μας. Όταν δεν ανοιχνεύει κίνηση, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται κάτω αριστερά, το λέμε και για τους απομακρυσμένους, δείχνει 0 όταν δεν ανοιχνεύει κίνηση. Όταν ανοιχνεύει κίνηση, γυρνάει σε ένα. Τόσο απλά. Και αυτό δεν σταματάει ποτέ. Όσο το σκέτσι είναι φορτωμένο, το συγκεκριμένο κώδικα, δηλαδή ο συγκεκριμένος μέσα στο Arduino, και όσο το Arduino παίρνει ρεύμα. Έτσι. Τα στέλνει στη σειριακή. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση τα παίρνει το PC μου και τα δείχνει στο serial monitor. Θα μπορούσε να τα παίρνει έτσι ένα hint για μετέπειτα στην κονσόλα του Linux,
θα μπορούσε να τα παίρνει κάπως τέλος πάντων το Raspberry και το OpenWRT και να μας τα βγάζει στο web. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ωραία. Έχετε κάποια ερώτηση μέχρι εδώ? Απλώς είδαμε τώρα το κομμάτι του Arduino. Τώρα θα δούμε πώς εδώ που έχει βάλει ωραίο λινοξάκι ο Δημήτρης, εμείς θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτό εκεί πάνω. Γι' αυτό το δείξαμε, για να δούμε ποιος είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ούτε να βάλουμε Firefox εδώ πέρα, ούτε LibreOffice, ούτε τίποτα. Το θέμα είναι αυτά να τα διαβάζει αυτό. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε. Λοιπόν, έχετε καθίσει όλοι κοντά σε Raspberry, να υποθέσω, έτσι. Βλέπω λίγο ανώμιες καταστάσεις. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να καθίσετε, π.χ. ο κύριος εκεί είναι μόνος του. Εδώ είναι δύο. Να μοιραστείτε. Αν δεν θέλετε, πάω πάσου. Δικό σας θέμα. Λοιπόν, τα PC στα οποία κάθεστε, τα σταθερά κομπιούτερ, είναι συνδεδεμένα με καλώδιο απευθείας με τα Raspberry Pi δικτυακά. Τα υπολογιστές δηλαδή δεν έχουν σύνδεση στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Ούτε τα Raspberry Pi. Τα Raspberry Pi, έτσι μια γρήγορη, είναι, όπως σας είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, ένας πλήρης υπολογιστής. Πώς λειτουργούν? Παίρνουν ρεύμα από micro USB από τους απλούς φορτιστές των κινητών μας. Παίρνουν πολύ λίγο ρεύμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να λειτουργήσουν και με μπαταρίες. Γι' αυτό και έχουν βγει ένα κάρο εφαρμογές για φορητές καταστάσεις με τα Raspberry. Και τα Raspberry Pi, το μοντέλο Β που έχετε εδώ πέρα με τα 512 MB RAM και έναν ARM version 7, παίρνουν κάρτες SD για σκληρό δίσκο. Δεν παίρνουν εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Παίρνουν εξωτερικούς σκληρούς δίσκους αν θέλετε με USB κτλ. Αλλά το λειτουργικό τους πρέπει υποχρεωτικά να είναι φορτωμένο σε μια κάρτα SD. Ό,τι μεγέθους θέλουμε. Οι συγκεκριμένες είναι 8 GB. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εάν δεν έχουν κάρτα, δεν ξεκινάνε. Δεν θα δούμε τίποτα στην οθόνη. Εάν έχουν κάρτα και είναι σωστά περασμένοι, περασμένο το λειτουργικό, μπουτάρουν. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα έχουν το OpenWRT, την έκδοση 12.07. ή 9, κάτι τέτοιο. Έστω, την 9. Για να μπείτε μέσα, σε όσους υπολογιστές δεν έχουν μπει, σε όσους έχουν μπει, θα καταλάβετε τι εννοώ, θα πρέπει να χτυπήσετε είτε σε SSH, είτε σε Telnet, είτε σε browser, την 192.168.1.1. Όλα έχουν την ίδια IP. Οι υπολογιστές στους οποίους κάθεστε έχουν IP από το υποδίκτυο το ίδιο, 192.168.1.0/24. Για να μπείτε με SSH, εάν δεν είναι ήδη βαλμένο, θα πρέπει να γράψετε SSH κενό root παπάκι 192.168.1.1, όπου το password που θα σας ζητήσει είναι το QWERTY. Δεν ξέρω αν φαίνεται πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι σε επίπεδο SSH. Τώρα, σε επίπεδο web, γιατί αυτά υποτίθεται ότι είναι ρουτεράκια τώρα με το OpenWRT, καλή ώρα όπως το Linksys που σας είπε νωρίτερα ο Γιώργος, μπορείτε να τα πειράξετε εντός αγωγικών, να τα ρυθμίσετε αν θέλετε, μέσω web interface, όπως όλα τα κοινά ρουτεράκια και της Linksys Cisco σήμερα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο ρουτεράκι με οποιοδήποτε firmware και software έχει μέσα. Για να το κάνετε αυτό θα ανοίξετε ένα browser, Firefox, Chrome, δεν ξέρω τι θέλετε, και θα πληκτρολογήσετε την IP αυτή, 192.168.1.1, όπου δεν είναι. Όταν μπείτε, θα σας ζητήσει ένα username και ένα password. Το username είναι το root και το password είναι το QWERTY, όπως βάλαμε και στην κονσόλα. Έχετε μπει όλοι και σε SSH και σε... με Telnet. Βάλτε το με Telnet, δεν βαριέσαι. Το ίδιο. Δεν ζητά και... Εγώ εδώ για δικτυακούς λόγους δεν μπορώ να μπω, έτσι. Γιατί είναι peer-to-peer οι συνδέσεις. Δεν έχω πρόσβαση. Κανένας άλλος δεν έχει εκτός από τους υπολογιστές στους οποίους κάθεστε, έτσι. Έχει κάποιο πρόβλημα? Ωραία. Να τους τα δείξουμε σε εκείνο που έχουμε πρόσβαση απευθείας. Αν δεν είναι QWERTY μπορεί να είναι ένα ως 6. Γιατί έβαζα και τέτοιο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα αντίστοιχο πάλι Raspberry, το οποίο βρίσκεται κάτω εκεί στη γωνία που είναι ο φίλος μας, το οποίο έχει μια άλλη έκδοση. Δεν έχει τη 12.09 που έχετε εσείς, αλλά έχει 14.07
Όχι, ανάποδα. Εσύ έχετε 14.07, αυτό έχετε 12.09. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το κόνσεπτ είναι το ίδιο στην ουσία. Να βάλω το password μια στιγμή να μπω. Λοιπόν, τώρα, από τα πιο απλά. Μπαίνοντας μέσα, μας δείχνει το status του router, του μηχανήματος. Μας δείχνει πόση ώρα είναι ενεργό, μας δείχνει την έκδοση του... Να, 12.09 είναι. Την έκδοση του kernel του πυρήνα. Μία μικρή σημείωση, μέχρι να τα διαλύσετε. Κάτι το οποίο ίσως εμένα μου έκανε εντύπωση όταν έβαλα για πρώτη φορά το OpenWRT πριν κάνα δύο εβδομάδες. Δεν το περίμενα. Είναι αυτό εδώ. Ελπίζω να μην με απογοητεύσει αυτή τη φορά. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Αυτό εδώ πέρα μας δείχνει συνολικά το δίσκο που έχει δεσμευτεί από το λειτουργικό και τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα. Σε εσάς ίσως είναι λίγο λιγότερο, γιατί εγώ του έχω βάλει διάφορες μπουρδες μέσα, αλλά το νόημα πάνω κάτω είναι ότι χοντρικά είναι γύρω στα 45 με 50 MB. Αυτό γιατί ισχύει? Γιατί και οι Linksys που ξεκίνησε να βγάζει αυτό το πράγμα και όλες οι εταιρείες που φτιάχνουν ρουτεράκια, η μνήμη που τους βάζουν είναι πολύ περιορισμένη. Η μνήμη εν είδη δίσκου, έτσι. Η λεγόμενη NVRAM για τους ρούτερ. Στην προκειμένη περίπτωση, όσα έχετε εσείς έχουν 8 γίγα δίσκο. Και το δικό μου εκεί κάτω έχει 2. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δίσκου που έχουν είναι ανεκμετάλλευτο. Έχει φτιαχτεί μονάχα ένα partition 54 MB, αν δεν απατώμε, ή 50, κάτι τέτοιο, το οποίο και εκμεταλλεύεται το OpenWRT. Όλο το υπόλοιπο δεν το βλέπει καν. Χωρίς να το κακουρέψουμε και χωρίς να βγούμε έξω από το νόημα της ιστορίας του router, που είπαμε είναι να έχει λίγο δίσκο. Ωραία. Τώρα, ένα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι... Ένα άλλο είναι από κάτω. Εσείς εδώ κανονικά θα πρέπει να βλέπετε στην IP address 192.168.1.1. Σωστά? Α, ναι, όντως είναι το WAN αυτό. Ζητώ συγγνώμη. Στο WAN έχει και άλλο interface εσάς? Μόνο το WAN? Γιατί αυτό? Για μισό λεπτό. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, ζητώ. Σε εσάς δεν δείχνει κάτι, γιατί πολύ απλά είναι peer-to-peer, όπως είπαμε, συνδεδεμένα και δεν βλέπουν ούτε DNS, ούτε gateway, ούτε τίποτα. Έτσι, λογικό. Το συγκεκριμένο όμως εκεί κάτω που είναι στην πρίζα έχει πάρει επί από το υποδίκτυο της αίθουσας, που είναι 0219. Gateway βλέπει προφανώς κάποιο router που έχει τη 01. DNS έχει πάρει το DNS του ΤΕΙ Αθήνας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα, εάν πατήσουμε εδώ. Κάνουμε το ποντίκι. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Μας βάζει στις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου interface. Ωραία. Εσάς δεν πρέπει λογικά να... και εσάς δεν ξέρω αν λέει DHCP client ή λέει static. Σε εσάς πρέπει να λέει static. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. DHCP είναι και σε εσάς. Ωραία. Δεν έχει σημασία. Εδώ μπαίνουμε στην ουσία και διαλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να ρυθμιστεί η IP του Ethernet interface του Raspberry, έτσι. Εγώ έχω βάλει DHCP. Σε εσάς, ναι, με λέει DHCP, αλλά η 192.168.1.1, ξέχασα να σας πω νωρίτερα, ότι είναι η default IP που βάζει το OpenWRT για το F0 interface. Μπορείτε φυσικά να το αλλάξετε αν θέλετε. Απλά, προϋπόθεση, αν το αλλάξετε, είναι να κάνετε αντίστοιχη αλλαγή και να μπει στο ίδιο υποδίκτυο με άλλη IP ο υπολογιστής στον οποίο κάθεστε, έτσι. Γιατί αλλιώς θα χάσετε την επαφή και δεν θα μπορείτε να δουλέψετε μετά. Αυτές οι αλλαγές που λέμε τώρα από το web interface μπορούν να γίνουν και με εντολές σε κονσόλα μέσα από το SSH και το telnet που μπήκατε. Δεν ξέρω τώρα αν θα σας... Απόστολε, θα τους πούμε τώρα για το ούσιο και τέτοια ή όχι ακόμα? Ωραία. Ωραία. All.
τέλεια, ναι. Μπράβο. Πριν πάμε στο Λούσιτ, να σα πω για το Λούσιτ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το γραφικό περιβάλλον, το οποίο έχει πάρα πολλές ιστορίες, μπορείτε να φτιάξετε, να κάνετε rules στο firewall, να ανοίξετε πόρτες στο NAT, ιστορίες για ακρίβεια, ό,τι θα κάνετε στο σπιτικό σας ρουτεράκι. Έτσι. Λέγεται Λούσιτ. Τώρα, όλο αυτό από πίσω τρέχει εντολές σε κονσόλα στην πραγματικότητα. Όλο αυτό είναι ένα CGI bin, για όσους το γνωρίζουν. CGI bin πρακτικά είναι ένα εκτελέσιμο αρχείο γραμμένο κατά πάσα πιθανότητα σε C απευθείας στο OpenWRT, το οποίο έχει γίνει compile και το εκτελέσιμο αρχείο αυτό μας βγάζει τη σελίδα. Βασίζεται σε ένα περιβάλλον που έχει το OpenWRT, σε ένα πρόγραμμα στην ουσία, το οποίο λέγεται Lua. Και εκεί πάνω τρέχει αυτό το CGI bin και μας εμφανίζει σελίδα. Τέλος πάντων, αρκετά με το Lucy. Από πίσω λοιπόν, τις ίδιες εντολές που κάνει το Lucy μπορούμε να τις κάνουμε με ένα άλλο σύστημα με εντολών που ονομάζεται UCI. Στις περισσότερες διανομές Linux, οποιασδήποτε και αν είναι αυτές, για να πειράξετε παράδειγμα κάνω ένα αρχείο με τις ρυθμίσεις του δικτύου, όπως είδαμε πριν εδώ στο Lucy, θα μπείτε μέσα στο αρχείο, θα το ανοίξετε με κάποιον editor και θα το πειράξετε. Παραδείγματος χάρη στο ETC, NIT-D Network, σε πολλές διανομές. Θα μπείτε εκεί και θα βάλετε ό,τι IP θέλετε. Τώρα, το OpenWRT έχει φτιάξει αυτή την πλατφόρμα εδώ πέρα που μας έχει ανοίξει ο Γιώργος, το UCI, που μας δίνει πολλές δυνατότητες. Μία από αυτές, ας πούμε, είναι, άμα πούμε UCI κενό network.wireless, ας πούμε, παπάκι enable, που είναι μία εντολή, ίσον 1 ή ίσον 0, να ενεργοποιήσουμε το wireless στην περίπτωση που το μηχάνημά μας έχει. Εντάξει, εσείς δεν έχετε, αλλά λέμε εδώ. Λοιπόν, εκτός από τα δικτυακά, που είναι το πρώτο, που είδα εγώ, γι' αυτό σας το λέω έτσι, με αυτή τη σειρά, μπορεί να κάνει οτιδήποτε μας ενδιαφέρει να configurarουμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βάλουμε το χέρι μας σε κανένα αρχείο ρυθμίσεων, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας σε αρχείο ρυθμίσεων και να το πειράξουμε, έτσι. Και να κάνει αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, ένα ωραίο παράδειγμα είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ πέρα λέει UCI, set uhttpd.main.listen κάτω παύλα http ίσον 8080. Αν δώσετε αυτή την εντολή, πρακτικά τι λέει? Λέει στο OpenWRT, άλλαξε την πόρτα στην οποία ακούει ο web server, στον οποίο μπήκατε και είδατε το UCI. Αυτό εδώ είναι. Η default πόρτα εδώ είναι 80. Άμα δώσουμε αυτή την εντολή, κάντε το, θα μας γυρίσει τη default πόρτα από την 80 στην 8080. Κάντε το. Θα δείτε ότι άμα το κάνετε αυτό και δώσετε και την ακριβώς επόμενη εντολή, όχι όμως τη μεθεπόμενη, αν πάτε μετά στο Lucy και πάτε... Τι να κάνω? Zoom. Πώς κάνω? Μεγάλο σύνταγμα. Φαίνεται πίσω? Ναι, αυτό είναι στο wiki.openwrt.nanl.d κάθετος doc κάθετος UCI. Ωραία. Την εντολή να τη βρούμε. Μισό λεπτό. Ας την πειράσει να δούμε την εντολή θέλω. Λοιπόν, τώρα νομίζω φαίνονται, έτσι. Η διεύθυνση, την ξαναλέω άλλη μία για όσους δεν την είδανε, wiki.openwrt.nanl.d κάθετος doc κάθετος UCI. Λοιπόν, γράφουμε την πρώτη εντολή και τη δεύτερη, αλλά όχι την τρίτη. .listen κάτω παύλα HTTP ίσον 8080. Ή μπορείτε να βάλετε ό,τι νούμερο θέλετε, αρκεί να ξέρετε ποιον βάλετε, και το 20.000, δεν μας ενδιαφέρει. Οτιδήποτε μέχρι την 64.000 κάτι, παρακαλώ. Ναι. Να την ακυρώσει την αλλαγή. Ναι, μπορείς να δώσεις την αντίστοιχη εντολή ίσον 80. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω ποιο είναι, ότι αν δώσετε την πρώτη εντολή
και πάτε μετά στο Lucy να κάνετε το οτιδήποτε, θα δείτε ότι δεν θα ανταποκρίνετε. Όχι, βλακίες σας λέω. Συγγνώμη, αν δώσετε την πρώτη εντολή, δώστε και τη δεύτερη, θα δείτε, και πάτε μετά στο Lucy, θα δείτε ότι δεν θα ανταποκρίνετε. Στο Lucy θα δείτε ότι δεν θα ανταποκρίνετε. Για να ανταποκριθεί το Lucy, θα πρέπει να πάτε εδώ και στο τέλος του URL να βάλετε άνω κάτω τελεία 8080 ή το νούμερο που βάλατε. Τότε θα ανταποκριθεί το Lucy. Μετά το, ναι, εάν έχουν όλο αυτό μετά το τέλος του URL, ή αλλιώς μπορείτε να το σβήσετε όλο αυτό και να βάλετε μετά την IP, όπως λέει ο Αχιλλέας. Για να γίνει restart το web server, δίνουμε αυτή την εντολή. Αν τη δώσουμε, αυτό πήγαινα να σας πω νωρίτερα, αν δώσουμε και την τρίτη εντολή και κάνει restart τον web server, τότε αν δεν βάλουμε το 8080 είναι που δεν θα ανταποκριθεί. Άμα βάλουμε το 8080, τότε θα δούμε το Lucy ξανά. Ποιο? Το Lucy, ναι. Είναι /etc/init.d/uhttpd/restart. Γενικά να θυμόσαστε το πρώτο κομμάτι, το πρώτο κομμάτι του path, γράψτε το κάπου, θα το χρειαζόμαστε πάντα όταν θέλει να κάνουμε restart. Αλλάζει μόνο το όνομα μετά. Λοιπόν, εδώ πρακτικά στο etc.init.d βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες που τρέχουν, είτε είναι δικτυακές είτε όχι, κατά την έναρξη του λειτουργικού συστήματος του συγκεκριμένου. Μία από αυτές είναι το UHTTPD, μία άλλη είναι το SSH server, ο οποίος λέγεται BeagleBone, κάπως δεν θυμάμαι. Έχει ένα αστείο όνομα. Λοιπόν, αν λοιπόν θελήσουμε για κάποιο λόγο να σταματήσουμε μια υπηρεσία, να την επανεκκινήσουμε, να την ξαναξεκινήσουμε, βάζουμε το όνομά της μετά το etc.init.d και ενώ start, stop, restart και ούτω καθεξής. Εάν κάνουμε μια αλλαγή σε configuration file όμως, εκτός του UCI, μπορείτε να πατήσετε και reload, ειδικά για το web server. Έτσι. Αυτά. Απορίες. Το κάνατε όλοι. Έχουμε πρόβλημα με τη ρύθμιση του S0 σημερικά. Οπότε, ελάτε παιδιά, να ρυθμίσουμε το S0. Κάποιος απομακρυσμένος, την επόμενη φορά θα έχουμε στημένο ένα online για να μπορείτε να μπείτε και εσείς από μακριά. Να ακούσει και μέσα. Ακούγομαι. Νομίζω πως ναι, να το δούμε. Είχαμε μία ερώτηση. Αν μπορούμε από το web interface του Lucy να αλλάξουμε την πόρτα του σερβερ. Αν δεν απατώμε, το έχω ανοίξει. Και επανέλαβε την ερώτηση γιατί δεν... Το επανέλαβα εγώ. Λοιπόν, είχαμε, ξαναλέω, για όσους δεν μας ακούσαν, είχαμε μία ερώτηση από τον αλφό πίσω. Εάν μπορούμε να αλλάξουμε την πόρτα του Ultra HTTPD server από το web interface. Η ερώτηση είναι ότι, η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω. Πιθανότατα ναι, αλλά μάλλον μπορεί και όχι. Θα το δούμε. Σκαλίστε το. Δεν το έχω ψάξει τόσο. Έτσι για να είμαι ειλικρινής. Οπότε μη σας λέω και πράγματα που δεν ξέρω. Παράδειγμα, για το web server δεν μπορώ να σας το πω σίγουρα, αλλά ένα που πέτυχα τώρα, Dropbear λέγεται, είναι η πόρτα του Dropbear. Ο Dropbear είναι ο SSH server που λέγαμε νωρίτερα. By default είναι 22. Άμα θέλετε να βάλετε άλλη, πάτε εδώ και βάζετε το νούμερο. Οπότε μετά θα πρέπει στην κονσόλα να γράψετε SSH-P, το κενό, το νούμερο της πόρτας που βάλατε εδώ. Τώρα για το web server θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το δω. Α, να, ένα άλλο ωραίο, μέχρι να το βρούμε, ένα άλλο ωραίο tab είναι αυτό εδώ, το software. Το software, αυτό που κάνει είναι να μας βοηθάει να εγκαταστήσουμε, να αφαιρέσουμε, να αναβαθμίσουμε τα πακέτα, τα προγράμματα δηλαδή, τα οποία έχουμε εγκατεστημένα στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Εδώ μας έχει μια λίστα με όλα όσα είναι εγκατεστημένα και άμα θελήσω να βγάλω κάποιο, πατάω remove. Άμα θελήσω να κάνω update το σύστημα, πατάω update lists και μου κάνει update
όλα τα πακέτα. Άμα θέλω να βάλω κάποιο, παράδειγμα τους κάνω την Python ας πούμε, πατάω OK, όχι, πατάω OK και μου τη βάζει ποτέ. Τώρα την έχει, δεν νομίζω να μας τη βάλει. Γι' αυτό λέει install την root is up to date. Το router με την έννοια ότι το ρυθμίσατε εσείς το ρουτεράκι που έχετε σπίτι. Ωραία. Για να ξέρουμε λίγο έτσι το επίπεδο που έχετε σκαλίσει πράγματα. Λοιπόν, ένα που είναι βρήκα, το αντίστοιχο εδώ πέρα, αυτό που κάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται να το μεγαλώσω λίγο. Τα αντίστοιχα μπορείτε να τα βρείτε και σπίτι σας. Φαίνεται. Είναι στην καρτέλα System Startup, μας δείχνει τις υπηρεσίες που λέγαμε νωρίτερα, που τρέχουν στο init, όταν ξεκινάει το λειτουργικό σύστημα. Μία από αυτές είναι και ο Ultra HTTPD. Και μπορούμε να τον κάνουμε start-stop με κουμπάκια και από κάτω μας δίνει τη δυνατότητα να γράψουμε εντολές. Ναι, μάλλον να configurarουμε το RC Local. Δηλαδή να configurarουμε τι θα τρέχει στην έναρξη του λειτουργικού συστήματος. Όλες αυτές εδώ στην ουσία. Με εντολές όμως και όχι με κουμπιά. Δεν βλέπω κάτι, όχι, συγγνώμη. Δεν βλέπω κάτι για το ερώτημα. Ίσως έχει κανείς την ερώτηση γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε εμείς με command line, μιας και έχουμε εδώ γραφικά ωραία. Δεν είμαστε περίεργοι, απλώς αυτό το πράγμα τώρα, όταν θα το φτιάξουμε, θα το βάλουμε κάπου έξω. Δηλαδή στην πορεία, αυτό όταν το κορφικουράρουμε, θα πάμε και θα το βάλουμε κάπου. Παραδείγματος χάρη, αυτό που το OpenWRT με το Arduino που θα βάλουμε το SMOC, θα πάμε να το βάλουμε έξω σε ένα αυτοκίνητο, θα το βάλουμε μπροστά και θα βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε. Ένα άλλο θα το πάμε στους συνολόγους και θα πούμε, ρε παιδιά, μια σχεδιάνη για κρασάκι, για βάλει το μέσα να δούμε τι γίνεται. Αυτό στην πόρτα να δούμε αν μπήκε κάποιος. Τώρα μην περιμένετε ότι θα σηκώσουμε ολόκληρο γραφικό μέσα από το βαρέλι να έρθει εδώ για να παίξουμε εμείς το ποντικάκι. Εντάξει. Εμείς θα στείλουμε μια εντολή, ένα string, το οποίο θα πάει, θα κάνει, θα εκτελεστεί εκεί πέρα και θα μας δώσει πίσω το αποτέλεσμα. Έτσι, μόνο και μόνο σαν data να τα δείτε, είναι κουφό. Κουφό με την έννοια ότι θα κάνουμε 40 ώρες να κάνουμε μια αλλαγή, ενώ αλλιώς μεταφέρουμε ένα στριγκάκι που είδατε προηγουμένως, το οποίο είναι 15 χαρακτήρες 20 και τελειώνει σήμερα και όχι αύριο. Να προσθέσω εδώ κάτι που δεν το είπα πριν στην παρουσίαση, αλλά είναι πολύ σχετικό. Είναι ότι από το web interface μπορείτε να κάνετε ό,τι επιτρέπει το web interface να κάνετε. Ενώ άμα έχετε γραμμή εντολών, μπορείτε να κάνετε ό,τι σας έρθει, εάν το προγραμματίσετε με κάποιο τρόπο, εάν εγκαταστήσετε το κατάλληλο πρόγραμμα κτλ. Είναι ένα πλήρες λειτουργικό, μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε, να ελοποιήσετε οτιδήποτε μπορεί να το σηκώσει το μηχάνημα, και αυτό είναι ακριβώς το μεγάλο πλεονέκτημα το OpenWRT. Δηλαδή αυτό που σας έλεγα, ότι τι ήταν το αρχικό ρουτεράκι, ένα πράγμα των 50 ευρώ και δεν είναι καν ακριβό router, δεν κάνει load balancing, όταν ανοίξαν το Linksys και του βάλανε πάνω OpenWRT και βρήκαν μια command line και προγράμματα, το πρώτο πράγμα που βάλανε ήταν load balancing και άλλα features των router των 500 ευρώ. Οπότε όταν έχετε command line μπορείτε να πειραματιστείτε και να βάλετε οτιδήποτε θέλετε. Shells, γλώσσες άλλες, προγράμματα δικά σας, οτιδήποτε. Αυτό. Μία μικρή σημείωση. Μιλήσαμε για router. Έχουμε πει ότι τα Raspberry τα έχουμε κάνει router. Αλλά για να μην μπερδευτείτε ενδεχομένως, δεν τα χρησιμοποιούμε σαν router με την κλασική έννοια του router. Χρησιμοποιούμε ένα λειτουργικό σύστημα MEN, το OpenWRT, το οποίο είναι φτιαγμένο για router κατά βάση. Και οποιοδήποτε μηχάνημα το πάρει, στην ουσία το κάνει εν δυνάμει router οικιακό και καλύτερο, όπως είπε ο Γιώργος. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση το χρησιμοποιούμε σαν ένα λινουξάκι κατά βάση, το οποίο έχει μια σύνδεση δικτυακή, Ethernet εν προκειμένου, μπορεί να είναι και Wi-Fi ή 3G ή το οτιδήποτε. Αυτό. Γι' αυτό ένας άλλος καλός λόγος για να μην χρησιμοποιούμε το Lucy, στη δικιά μας την περίπτωση και στο δικό μας το σεμινάριο, είναι και αυτός. Γιατί πολύ απλά το Lucy είναι πιο πολύ targeted στα δικτυακά κομμάτια του συγκεκριμένου συστήματος, ενώ το ούσι από πίσω κάνει τα πάντα. Κάνει επανεκκίνηση υπηρεσιών. Τώρα θα μου πείτε και τι με νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει, γιατί ο web server που φιλοξενεί, εκτός από το ούσι, μπορεί να φιλοξενήσει οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Εμείς θα το δούμε, και ένα κομμάτι της συνεισφοράς σας θα είναι και αυτό, θα προγραμματίσετε,
θα φτιάξετε κώδικα ο οποίος πρακτικά κάνει consume κάποια web services, κώδικα ο οποίος φτιάχνει κάποια web services, που όλα αυτά τα web services στην ουσία πάνε και έρχονται σε ένα περίεργο τρίγωνο με servers και clients, στο οποίο τρίγωνο πηγαίνουν, έρχονται δεδομένα από τους sensors. Στο τρίγωνο εδώ θα είναι το Raspberry με το Arduino και θα παίρνει τα δεδομένα από το server. Εδώ θα είναι ο κεντρικός server που θα έχει τα web services, αυτό που είναι AWS, έτσι. Και σε αυτό εδώ το κομμάτι θα είναι ένας browser από οποιοδήποτε μηχάνημα, οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό εδώ, συγγνώμη, δεν υπάρχει στην ουσία, αλλά είναι νοητό, που θα μπαίνει εδώ και θα βλέπει τα στοιχεία που στέλνει αυτός εδώ. Λοιπόν, εκεί είναι που μας χρειάζεται το δικτυακό κομμάτι, μόνο. Ορίστε. Θέλω να ρωτήσω, αφού έχουμε καταλήξει να χρησιμοποιήσουμε το Raspberry ως συσκευή η οποία θα συνδεθεί πάνω στο Arduino, γιατί δεν χρησιμοποιούμε κάποιο λειτουργικό που είναι προορισμένο για το Raspberry, όπως το Raspbian? Σε αυτό να σας απαντήσω ο Απόστολος, γιατί είχα την ίδια πορεία και εγώ. Λοιπόν, δεν θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το Raspberry, είναι η απάντηση. Θα χρησιμοποιήσουμε και TP-Link. Θα χρησιμοποιήσουμε και router με Wi-Fi. Και το σύστημα εκείνο το οποίο υποστηρίζει, που έδειχνε ο Γιώργης προηγουμένως, κάνει κουσαριά page down, είναι το OpenWRD. Το Raspbian υποστηρίζεται μόνο από Raspberry. Οπότε, αν εμείς θέλαμε να έχουμε ένα Raspberry, γιατί είναι τοπικά Ethernet ή δύο ή τρία Raspberry, μετά παίρναμε διάφορα TP-Link, ή στο σπίτι μου βρίσκαμε ένα πεταμένο router που μας το έχει δώσει κάποτε ένας provider, το άλλαξε αλλά εμείς δεν το δώσαμε πίσω, δεν μπορούσαμε να βάλουμε εκεί το Raspbian, άρα θα ήμασταν αναγκασμένοι στο τέλος, αν έχουμε 5-6 διαφορετικές συσκευές, να γράψουμε 5-6 φορές διαφορετικό κώδικα. Εγώ κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτό πέφτω μαλλιά, γι' αυτό έχω τόσα λίγα. Λοιπόν, θέλω ένα σύστημα όπου θα γράφω μια φορά τον κώδικα. Ναι, μεν η συσκευή η μία μπορεί να είναι καλύτερη από την άλλη, όπως το Raspbian είναι καλύτερο από το TP-Link, σου δίνει περισσότερες δυνατότητες, αλλά εγώ δεν θα χρειαστεί να γράψω 10 φορές τον κώδικα, θα γράψω μια φορά. Και έτσι θα επιμείνω εκεί που εμένα με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, στο να προγραμματίσω αυτό. Γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό είναι ένα μέσο απλά να μου παρέχει δίκτυο και κάποιες βασικές λειτουργίες που θέλουμε. Όπως να κάνει reboot, όπως να μπορώ απομακρυσμένα, όποτε εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι το Arduino, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξω το sketch και διάφορα τέτοια. Εκεί θέλω ένα βασικό πράγμα. Και το OpenWRT αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο στην αγορά, που υποστηρίζει τόσες πολλές συσκευές. Να κάνουμε και μια μικρή και τα TP-Link κοστίζουν 20-25 ευρώ, νομίζω βρήκαμε, ο Χρήστος είναι μέσα, που θα πάμε να αγοράσουμε. Υπάρχουν και στο 10 ευρώ. Ναι, το ή κακό είναι... μια αίτηση για την κατάσταση στον ISP σας και δεν κάνει τίποτα. Το κακό είναι όμως, εμείς εδώ πέρα είμαστε ΤΕΗ, μπορούμε να βρούμε και με 10 και με 8, και άμα μπούμε και eBay θα πάρουμε και λιγότερα με 5 ευρώ. Αλλά το κακό είναι ότι εμείς εδώ στο ΤΕΗ πρέπει αυτός που να μας προμηθεύσει να πληρωθεί μετά από ένα μήνα. Και εκεί δεν το κάνουν. Σου λέει, αφού το περιμένουμε ένα μήνα, πάρε και σε ένα τάλιρο παραπάνω. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε να πούμε, πρέπει να πληρωθεί πρώτα, να μας τα δώσει, να εγκριθεί κτλ. Οπότε είναι μια διαδικασία ενός μήνα και πολύ λίγοι το κάνουν αυτό. Γι' αυτό η τιμή, Γιώργη. Λοιπόν, να πούμε κάτι ξέρω, άλλο. Δεν θα πληρώσουμε γι' αυτό. Να πούμε κάτι και για τα Arduino. Το Arduino Uno, το Arduino Mega και τα πρώτα Arduino τέλος πάντων δεν είναι καταρχήν καθαροί υπολογιστές, είναι μικροκοντρόλες. Δεν έχουν την κλασική δυνατότητα που έχει ένας υπολογιστής με τον επεξεργαστή του, τη μνήμη του. Δεν έχουν την κλασική βονόημα αρχιτεκτονική που έχουν όλα. Οπότε δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε πλήρως. Έχουν βγει όμως τα λεγόμενα shields που είπε νωρίτερα ή ο Απόστολος ή ο κύριος Βογιάτζης, δεν θυμάμαι, που είναι στην ουσία προσθήκες για το Arduino. Δύο μάλλον από τις προσθήκες που έχουν βγει ειδικά για τα τελευταία Arduino και στο Yan, ας πούμε, που είναι το τελευταίο μοντέλο, υπάρχει από τη μάνα του, είναι τα Ethernet και Wi-Fi shields, που στην ουσία είναι κάρτες δικτύου, ασύρματες και ενσύρματες, που με πολύ χαζό τρόπο μπορείτε να προγραμματίσετε τα data που βγάζει ή παίρνει το Arduino σας να φεύγουν μέσω δικτύου. Τώρα όμως ξεφεύγουμε από την έννοια του υπολογιστή που είναι το Raspberry, του router που και ο router υπολογιστής είναι, έτσι, και όλων των δυνατοτήτων που έχει και των χρημάτων, γιατί και το Yan και όλα αυτά είναι μηχανήματα που κοστίζουν 80 και ευρώ, έτσι, μαζί με τα shields και ένα Uno πάλι πάει στο 80 σίγουρα. Τώρα ένα άλλο θέμα είναι ότι μια άλλη απορία, ας πούμε, που είχα και εγώ προσωπικά όταν το ξεκινήσαμε αυτό, ήταν γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ίδιο το Raspberry και να βάλουμε sensors επάνω. Έτσι.
Είναι η απάντηση δόθηκε πριν πάλι από τον Απόστολο, γιατί πολύ απλά μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το ρουτεράκι μας και ούτω καθεξής. Πάντως, ένα άλλο σενάριο που απλά δεν το εξετάζουμε εμείς εδώ, του Internet of Things, είναι και αυτό. Έχει μια δυναμική το Raspberry εδώ και δύο χρόνια που υπάρχει. Έχει δημιουργήσει καλώς ή κακώς μια κοινότητα. Δεν ξέρω αν είναι άξια ή όχι του Arduino, αλλά σίγουρα έχει κοινότητα. Έχει διάφορες διανομές που έχουν βγει γι' αυτό και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε. Γιατί και το Raspberry, τα έχετε μπροστά σας, δείτε το, έχει πινάκια. Τα πινάκια που έχει το Raspberry στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο από τα πινάκια που έχει το Arduino. Η μόνη βασική διαφορά που έχει, και για μένα αυτό είναι μείον και εκείνη που μου άρεσε το Arduino στο συγκεκριμένο σενάριο που κάνουμε εδώ, είναι ότι δεν έχει analog ports. Δηλαδή όλα όσα βλέπετε εκεί πέρα, βλέπετε 24. Το B Plus που είναι το τελευταίο μοντέλο έχει 40. Πολύ περισσότερα και από το Arduino και από αυτό. Έτσι. Αλλά είναι όλα ψηφιακά, κανένα δεν είναι αναλογικό. Οπότε άμα θέλετε να βάλετε κάποιο sensor ο οποίος είναι αναλογικός, τόσο εδώ ας πούμε είναι ψηφιακός. Άμα βάλετε ένα sonar που σας δείξαμε στο πρώτο μάθημα, που είναι αναλογικό, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Οπότε πρακτικά πάτε είτε σε ένα converter, είτε σε αυτό εδώ πέρα και τελείως υπόθεση, που είναι και πιο απλό. Και μεταξύ μας περισσότεροι κατασκευαστές σενσόρων, που προορίζονται τέλος πάντων για prototyping, έχουν στο μυαλό τους πρώτα το Arduino και μετά όλα τα άλλα. BeagleBone, Raspberry κτλ. Ελπίζω να απαντάει και αυτό στην ερώτηση. Λοιπόν, επειδή αυτό το κομμάτι τώρα είναι θέση στο workshop, κάντε ότι είναι, παίξτε, σκαλίστε και είμαστε δίπλα να βοηθήσουμε. Με έμφαση στο σκάλισμα. Ναι, η ιδέα αυτή είναι ότι στο interface που θα φτιάξουμε, και εδώ είναι η συμμετοχή σας, θα παίρνει την εντολή που θα ενσωματώσουμε εμείς γιατί τη χρειαζόμαστε. Αυτή θα ταξιδεύει στο δίκτυο και θα εκτελείται από το OpenWRD, θα παίρνουμε πίσω το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, αν, και εδώ είναι που θα πρέπει να κατασκευάσουμε έτσι το interface μας, εμείς θα φτιάξουμε ένα μικρό Lucy, να το πούμε έτσι. Έτσι, που θα κάνει τη δουλειά που θέλουμε. Άλλη απορία. Ναι, εδώ θα πρέπει να αγοραστεί ένα shield, το οποίο θα δίνει και την ασύρματη δικτύωση. Δεν είναι ακριβώς shield, ένα απλό USB, ναι. Wi-Fi είναι. Έτσι, έχουν USB, δύο USB ports αυτά, τα πιο καινούργια έχουν 4, βάζετε ένα βαστικάκι όπως θα βάζατε σε ένα σταθερό και παίζει. Η διαφορά είναι όμως, και επιμένω από αυτό για τα χρήματα, με 10 ευρώ που λέγαμε προηγουμένως, παίρνεις ένα router ο οποίος σου δίνει 4 Ethernet και ένα Wi-Fi. Με 15 ευρώ. Εδώ πρέπει να δώσεις γύρω στα 30. Δημήτρη, πόσο κάνει, 30 κάνει το πι. Όλα τα μοντέλα κάνουν 35 ευρώ. Συγγνώμη, 35 δολάρια. Κάτι λιγότερο από 35 ευρώ. Και άλλα κανένα 15 για το Wi-Fi. Εντάξει. Δηλαδή φτάνουμε σε μια τιμή η οποία μπορείς να το κάνεις, αλλά εγώ θα σε ρωτούσα γιατί να το κάνεις. Έτσι. Είναι άλλο σενάριο. Είναι άλλη ιδεολογία ανάλογα τι θέλετε να κάνετε. Εμείς σας δείχνουμε ένα σενάριο. Πιο φτηνό σενάριο. Η ερώτηση είναι πώς θα συνδέσουμε το router με το Arduino. Η απάντηση είναι, Δημήτρη, όπως ακριβώς έχει συνδέσει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε. Βασικά, Δημήτρη, πρέπει να δείχνεις εδώ και να βλέπουμε. Θα πάρω ένα Raspberry. Μισό λεπτό, θα πάρω ένα Raspberry. Το... Μετά πώς θα ανοίξει λοιπόν ένα Firefox. Έχουμε πει το πρώτο μάθημα, έτσι το ξαναδείξουμε πρακτικά. Το Arduino βγάζει USB, έτσι. Εκτός από αν έχετε κανένα περίεργο shield. Η USB, το USB του Raspberry. Τόσο απλά. Ορίστε. Τα έχετε μπροστά σας. Φανταστείτε να έχει αυτό πάνω. Αυτό είναι το σενάριο στην ουσία. Βασικά αυτό ακριβώς θα δείτε, με αυτό θα δουλέψουμε. Με ένα, ακόμα και να μην το βλέπετε μπροστά σας, ένα Arduino με ένα Raspberry συνδεδεμένο στη USB του θα είναι. Έτσι. Τώρα, το Raspberry, άμα το πώς θα συνδεόμαστε και τα λοιπά, θα έχει το Ethernet
όπως το έχετε και εκεί, θα παίρνει δίκτυο κάπως, θα μπαίνετε μέσα με SSH, θα μπαίνετε με Telnet, θα μπαίνετε με το Lucy, με το οτιδήποτε. Και για να απαντήσω και μια γρήγορη στην ερώτηση, πώς μπαίνει ασύρματα, 8 ευρώ. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, τόσο το πήρα. Τσακ. Αυτό το συγκεκριμένο που κρατάω στα χέρια μου θα το δείτε σε ένα ρομποτάκι τις επόμενες μέρες, το επόμενο μάθημα. Με Raspbian όμως, να εξηγούμε. Και θα δούμε και πώς δουλεύει το Raspberry από μόνο του σαν prototyping πλατφόρμα, ανεξάρτητο από το Arduino, αλλά εκτός μαθήματος. Λοιπόν, ένα που έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή, και εδώ είναι που πρέπει τώρα να, που θα δείτε λίγο τι πρέπει να κάνουμε στο τέλος, μπορείς λίγο Γιώργη να το ανοίξεις. Λοιπόν, αυτό τώρα που θα δείτε, μια στιγμή λίγο Γιώργη, είναι τα δεδομένα που θα δείτε εδώ πέρα κάτω, έρχονται από το σπίτι μου. Μαρούση, έρχονται αυτή τη στιγμή, παίζει εκεί πέρα, είναι ένα PAL sensor, δεν το έχει κανείς ταυτή. Ό,τι σκουπίδι υπάρχει στον αέρα και κινείται, αυτό βγάζει διάφορα πράγματα, τα οποία εμείς θα πρέπει μετά να προγραμματίσουμε και να αγνοήσουμε μερικά πράγματα για να κρατήσουμε μόνο αυτά που μας αρέσουν. Πάμε λίγο. Εδώ βλέπετε, τρέχω μια σελίδα και μου βγάζει διάφορα devices, τα οποία τα λέμε test dev κτλ. Αυτά τα devices βλέπετε είναι τελείως άσχημα εδώ πέρα, δεν έχει καμία σχέση, αλλά αυτό είναι το Arduino που έχω εγώ σπίτι. Πάτησε το λιγάκι. Λοιπόν, και εδώ, πήγαινε το λίγο κάτω Γιώργη, αυτό εδώ, βλέπετε τα δεδομένα που τρέχουν. Αυτά διαβάζει αυτή τη στιγμή το Arduino. Εντάξει, και τρέχουν και τρέχουν και θα τρέχουν και θα συνεχίσουν να τρέχουν. Τώρα, ή τα βλέπουμε εμείς ή δεν τα βλέπουμε, αυτά τρέχουν. Εμείς λοιπόν τώρα εδώ πέρα θα πρέπει αυτά να τα διαβάσουμε, έτσι, και να φτιάξουμε εδώ πέρα μια γραφική παράσταση. Πώς παραδείγματος χάρη θέλουμε να βλέπουμε το PALS, ας πούμε, έτσι. Κάπως έτσι. Όπα, κόκκινο, κτλ, κτλ. Αυτό είναι που θα φτιάξουμε εμείς. Τώρα, βλέπετε εδώ, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε τώρα. Αυτό θα τρέχει. Άρα λοιπόν θα το σταματήσουμε με άλλο τρόπο. Θα βάλουμε ένα λάθος URL. Γιατί αυτό θα τρέχει. Λοιπόν, εδώ πρέπει εμείς να βάλουμε ένα disconnect, να βάλουμε ένα connect, να βάλουμε όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία θα τα κάνουμε. Αυτά θα σας μιλήσει ο Δήμος πώς μπορούμε να τα κάνουμε από την πλευρά του interface, αλλά εμείς τα θεωρούμε αυτά αλφαβήτα. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Να βάλουμε ένα κουμπί και να κάνει disconnect κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι πώς θα το πάρουμε και θα το δείξουμε. Τα άλλα λίγο πολύ θα σας τα πούμε εμείς πώς μπαίνει ένα κουμπάκι, για να προχωράμε παρακάτω, γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα που έρχονται από το Arduino. Απορία κάπου εδώ πέρα, γιατί ήταν η ερώτηση πώς θα παίρνουμε και πώς θα στέλνουμε. Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπετε να τρέχει θα είναι κάπου όμορφα εδώ και θα το βλέπετε. Και δίπλα θα υπάρχει ένα άλλο παράθυρο, το οποίο θα μπορείτε να δίνετε ούσε εντολές, ας πούμε. Οι οποίες θα κάνουν ό,τι έδειχνε προηγουμένως ο Δημήτρης. Πάνω κάτω θα το δούμε και στην πορεία πιο κοντά τι θα δούμε ακριβώς. Οπότε, όπως το βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα χωριστούμε σε τρεις ομάδες. Ποιος έχει όρεξη να ασχοληθεί πιο πολύ με το Arduino σε σχέση με OpenWRD. Ποιος έχει σχέση πιο πολύ να ασχοληθεί και θέλει να ασχοληθεί με την παράσταση με HTML5 και πώς δείχνω κάποια πράγματα καλύτερα, όχι με την έννοια του web κόκκινο, κίτρινο, μπλε, αλλά με δυναμικά δεδομένα όπως ήταν αυτά. Έτσι, και ποιος θέλει μετά να παίξει στην κορυφή που έδειχνε εδώ ο Δημήτρης, που είναι ο server, που χωρίς αυτόν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Να γράψει δηλαδή website services από την πλευρά του, website, του server. Ωραία. Κάτι ήθελες να... Ωραία, να σας δείξω μερικά που μπορεί να έχετε, που μπορεί να χρειαστείτε όταν θα παίζετε με το OpenWRT. Πόσοι από εσάς έχετε εμπειρία Linux? Η μισή, έτσι. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, το OpenWRT είναι ένα Linux, δηλαδή έχει τον πυρήνα του Linux, άρα τα πράγματα δεν μπορούν να είναι πολύ διαφορετικά. Οι συσκευές που θα βλέπετε το λειτουργικό θα έχουν παρόμοιο όνομα, οι δομές που έχει το ίδιο το λειτουργικό για το δίσκο ή για διάφορα τέτοια δεν θα διαφέρουν ριζικά από αυτό που έχετε στο Ubuntu ή στο οποιοδήποτε distro έχετε. Απλά αυτό που διαφέρει
είναι ότι επειδή το OpenWRT είναι φτιαγμένο για να τρέχει σε μικρά συστήματα, όχι σαν υπολογιστή που έχει 2 γίγα μνήμη και 2 GHz επεξεργαστή, αλλά σε έναν υπολογιστή που έχει 4 MB μνήμη και 200 MHz, 0,2 GHz δηλαδή, συχνότητα, είναι ότι τα πάντα είναι μικρότερα. Δηλαδή τα εργαλεία είναι πιο απλά. Αν πάτε σε κάποιο Linux και γράψετε ls-help, θα σας βγει, ls είναι η εντολή στο Linux που σας δείχνει τα αρχεία στον τρέχοντα κατάλογο. Παύλα-help σημαίνει πες μου βοήθεια για το τι άλλες παραμέτρους μπορεί να πάρει αυτή η εντολή. Αν το τρέξετε αυτό στο Ubuntu σας, θα δείτε ότι θα βγει μια τεράστια βοήθεια μεγέθους 2-3 σελίδων. Εδώ είναι κάτι πιο απλό. Έχουμε αυτά. Τελείως. Και το ίδιο ισχύει και σε άλλα utilities. Ναι. Ναι, αυτά είναι κάποια μικρά. Για παράδειγμα, πολλές από αυτές τις συσκευές δεν έχουν δικό τους ρολόι. Οπότε, όταν ανοίγετε πάλι το σύστημα, μπορεί να σας δείχνει κάποια περίεργη ώρα. Γιατί ενώ στον υπολογιστή όταν τον σβήνουμε και τον ξανανάψουμε θέλουμε να δείχνει την ώρα, σε έναν router δεν μας νοιάζει. Ο router απλά θέλει να στέλνει από εδώ και από εκεί network traffic. Οπότε σε πάρα πολλά μηχανήματα του εμπορίου δεν υπάρχει ρολόι. Ρολόι υποστηριζόμενο μπαταρία που κρατάει ακόμη και όταν είναι εκτός μπρίζας το router την ώρα κτλ. Μπορείτε να βρείτε διάφορα εργαλεία, δηλαδή ls κάθετος bin. Το ls κάθετος bin σημαίνει δείξε μου τα αρχεία που βρίσκονται στον κατάλογο bin. Εδώ δείτε ότι υπάρχουν διάφορες εντολές, οι οποίες είναι γνώριμες εντολές από το Linux. Βέβαια, εάν γράψετε αυτό, ls bin παύλα l, l σημαίνει lengthy, δείξε μου πιο πολλά πράγματα, θα δείτε ότι όλες αυτές οι εντολές στην πραγματικότητα είναι ψευτοεντολές και δείχνουν σε κάτι που λέγεται busy box. Γιατί σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχουν 100 διαφορετικές εντολές. Υπάρχει μια super εντολή, το busy box, η οποία αναλαμβάνει να εκτελέσει απλές εκδόσεις των εντολών που ξέρουμε. Δηλαδή, όταν θέλουμε εμείς μια ls, λέμε busy box, τρέξε μας μια ls. Όταν θέλουμε μια ping, λέμε busy box, τρέξε μας μια ping. Οπότε όλες αυτές οι απλούστερες εντολές στην πραγματικότητα πατάνε σε μια υπερεντολή που λέγεται busy box. Δεν χρειάζεται να το ξέρετε αυτό για να παίξετε με το σύστημα. Αλλά καλό είναι να το ξέρετε για να καταλάβετε πόσο μικρό είναι το ίδιο σύστημα. Ότι στην πραγματικότητα, εάν μετρήσουμε τα αρχεία τα οποία έχουν αυτό το χρώμα, 1, 2, 3, 4, δηλαδή μιλάμε για ένα σύστημα που στην πραγματικότητα έχει 6 προγράμματα μέσα, έτσι. Που ένα από αυτά το busy box αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο 30 προγραμμάτων. Π.χ. το VI, ο VI για όσους χρησιμοποιείτε Linux είναι ένας editor. Είναι και αυτός μέσω busy box, δηλαδή ένας μικρός editor τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα ξεχωριστό πρόγραμμα. Είναι το busy box που θα κάνει όλα. Τώρα, είπαμε LSB είναι αυτό. Αυτά είναι τα κλασικά προγράμματα που μπορείτε να παίξετε. Έχει kill για να σκοτώνετε κάποιο πρόγραμμα που θέλετε να τελειώσει. Έχει την PS που σας δείχνει τι εκτελείται στο σύστημα. Εδώ δείχνει διάφορα. Stat λίγο. Net stat. Έχει τέτοια. Πάει μόνο. Net stat. Ή less. Λέει ότι υπάρχουν αυτά στο δίκτυο, αυτές οι θύρες ανοιχτές. Υπάρχει, για παράδειγμα, εδώ βλέπετε υπάρχει ένα SSH που ακούει και είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδεθήκαμε. Υπάρχει TCP, δηλαδή υπάρχει ο web server του web interface. Δεν πρόκειται να σας πω γενικά πώς παίζει το Linux. Εντάξει, το Linux είναι ένα μεγάλο σύστημα, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εάν θέλετε να το προγραμματίσετε, το ίδιο το OpenWRT, εάν δεν του βάλετε κάτι παραπάνω, έχει δύο τρόπους. Το ένα είναι το shell, το οποίο το λέμε ash. Σε ένα Ubuntu ή σε ένα Fedora ή σε ένα Slackware,
μπορεί να ξέρετε άλλα shells όπως το Bash ή το ZSH ή οτιδήποτε. Το Ash είναι ένα πιο απλό shell. Είναι αυτό που ήδη τρέχουμε τώρα, δηλαδή δεν έχει καμία φορά να πατήσω Enter, πάλι το ίδιο έγινε. Πάλι άνοιξε ένα καινούριο shell, έτσι, ξαναπήγα στο παλιό. Το οποίο είναι μέρος του προγραμματισμού το shell. Σε αντίθεση με ένα shell των Windows, το οποίο απλά μπορείτε να γράψετε πιο απλές εντολές, εδώ μπορείτε να γράψετε μια for loop, for i ίσον 0, i μικρότερο του 10, I, δεν ξέρω. Do αυτό, echo, hello, end. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα την ακριβή σύνταξη του Ash. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Δηλαδή μπορείτε ένα σύστημα σε OpenWRT να γράψετε shell scripts σε shell, σε Ash. Και ο άλλος είναι η Lua. Η Lua είναι μια γλώσσα βραζιλιάνικη η οποία δεν είναι πολύ γνωστή γενικά. Είναι γνωστή πιο πολύ στην κοινότητα των games. Εκεί είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Αλλά έχει το καλό ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν ξέρω που είναι, which Lua, που είναι. Λοιπόν, η Lua είναι στο USR bin, γιατί υπάρχει και το... Όχι, θέλω να δείξω κάτι άλλο. USR bin Lua. Age σημαίνει human, δείξτε το σε ανθρώπινο, σε ανθρώπινη μορφή. Η Lua λοιπόν είναι κάτι που είναι 10 kilobyte. Είναι μέρος 10 kilobyte, είναι... Εντάξει, έχει και κάπου άλλο κώδικα, αλλά όλη η Lua μαζί παίζει να είναι 120 kilobyte. Είναι μια πραγματικά μικρή γλώσσα και γι' αυτό τη χρησιμοποίησαν για να γράψουν το web interface που είδατε πριν, που το είπαμε Lucy. Είναι Lucy γιατί είναι σε Lua γραμμένο το Lucy. Τώρα είναι πιο... Και η Lua είναι μια γλώσσα που μπορεί να γράψουν ένα πρόγραμμα. Print Hello World. Και λέει Hello World. Μπορείτε, είναι και αυτή μια πλήρης γλώσσα, μπορείτε να γράψετε εφαρμογές σε Lua. Επίσης και τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Η Lua χρησιμοποιείται από το Photoshop στα φίλτρα. Γενικά επειδή είναι μια πολύ light γλώσσα, γι' αυτό και είναι πολύ γνωστή και στην κοινότητα των παιχνιδιών, επειδή πάρα πολλά παιχνίδια, επειδή θέλαν μια γλώσσα για να γράφει κάποιος την τεχνητή νοημοσύνη, τον εχθρόν ή οτιδήποτε, χρησιμοποιούσαν τη Lua, επειδή είναι ελάχιστη σε μέγεθος, αλλά πάρα πολύ εκφραστική. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν δεν σας κάνουν ούτε το shell ούτε η Lua, υπάρχει το PKG, το οποίο κάνει διαχείριση packages. Μπορώ να πω εγώ install Python, φέρε μου την Python. Δεν θα παίξει τώρα γιατί δεν έχω ίντερνετ πάνω στο Raspberry. Έχει ίντερνετ. Α, γιατί πατάει εδώ, ε. Για να δούμε. Έχει ήδη την Python, εντάξει. Καταπληκτικό σύστημα, έχει και την Python κιόλας εδώ. Κάτα. Αλφα ίσον 9, όχι, αλφα ίσον 9. Αλφα συν 1, 10. Μπορείτε δηλαδή να εγκαταστήσετε ό,τι θέλετε. Ναι. Αμάν, έβγαλα όλο το πουτί τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Run 102, 168. Μπορούμε να προσθέσουμε προγράμματα αν δούμε στην πορεία ότι τα χρειαζόμαστε και δεν τα είχαμε βάλει. Τώρα πρέπει να αλλάξω όμως λίγο και το font πάλι, γιατί appearance. Λοιπόν, ξαναμπήκαμε εδώ. Αυτό το screen που βλέπετε είναι γιατί κάθε OpenWRT, κάθε έκδοση έχει όνομα ενός cocktail. Και αυτό εδώ μας δίνει και τη συνταγή κάθε φορά. Λοιπόν, θέλουμε, καταρχάς, εγώ δεν θυμάμαι πως παίζει το PKG, ο PKG, παύλα παύλα help. Και μου λέει διάφορα εδώ. Install, βλέπουμε, remove. Απαντήσω εγώ remove. Python. Την έβγαλε την Python. Install Python. Την κατεβάζει από το ίντερνετ και την εγκαθιστά. Όπως βλέπετε πάρα πολύ γρήγορο, γιατί δεν έχει σκληρό δίσκο, έχει flash μνήμη. Η flash μνήμη είναι τίποτα, δεν είναι πολύ πιο γρήγορη. Γι' αυτό βγήκε τόσο γρήγορα, γιατί τόσο γρήγορο το remove. Τώρα το install ήθελε λίγο την ώρα του.
αυτά, αν θέλετε να... Δηλαδή, απλά έτσι οδηγίες προς... ούτε καν οδηγίες, να σας δείξω λίγο το σύστημα. Από εκεί και πέρα το σύστημα είναι τα κλασικά, δηλαδή ένας Linux kernel τρέχει. Μπορούμε να δούμε, αν γράψουμε lsmod, μας δείχνει ο kernel τι drivers έχει πάνω του. Εδώ βλέπουμε ότι έχει διάφορους drivers. Ένας από αυτούς είναι αυτός, ο συριακός του USB, που θα τον χρειαστούμε και για το Arduino. Ό,τι θέλετε πείτε τίποτα, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι άλλο να σας δείξω στο σύστημα. Σας έδειξα τα βασικά και από εκεί πέρα παίζετε. Είναι πλήρως προγραμματιζόμενο. Μια πρόσθεση μικρή. Θυμηθείτε πάντα, αν παίξετε με αυτά, το μέγεθος του δίσκου. Είναι μικρό, είναι 60 MB. Ναι, μεν αυτά τα πακέτα που βάζετε είναι μικρά, αλλά η Python για παράδειγμα είναι 8 MB. Είναι πολλά για τα δεδομένα του OpenWRT. Πράγμα το οποίο σημαίνει, τώρα σας δείχνει ο Γιώργος μια εντολή TDF-8 που σας δείχνει πόσο χώρο έχει μείνει στο δίσκο. Έχει μείνει το 65%. Όχι, το 65% είναι κατηλημμένο και έχει μείνει 52%. Αν τρέξετε σκέτο DF, σας δείχνει disk free. Μείον 8, είπαμε human, ανθρώπινα πράγματα, οπότε σας δείχνει πιο ωραία, με megabyte και τέτοια. Με φιδό τι βάζετε, βάζετε μόνο ό,τι χρειάζεστε. Ναι, ναι. Τα πακέτα που κατεβαίνουν και καθίστανται, στη συνέχεια αφαιρούνται μόνα τους ή πρέπει να επαναφαιρέσουμε εμείς? Το ίδιο το εκτελέσιμο. Όχι, το ίδιο το πακέτο, το .ipk δηλαδή. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Μου κάνει λογικό να μπαίνω στο TMP. Εδώ έχει TMP. Εάν το TMP αδειάζει σε κάθε reboot, ναι. Το TMP είναι Temporary File System. Πάνω που σύνιστε στο RAM από ό,τι βλέπουμε αριστερά. Άρα χωρίς να το έχω ψάξει αυτό, θα το δω και θα το δούμε την επόμενη φορά, μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι σβήνονται, διότι είναι δυναμικό πάνω στο RAM, έτσι. Όταν κάνεις το boot σβήνονται τα πάντα εκεί, γράφετε και το history του bus, του bus τέλος πάντων, το τρέχον το session. Και κάποιο κάνεις τα χάλι και αυτόματο τα APK και οτιδήποτε. Ναι. Και σε αυτό που έλεγε ο Δημήτρης πριν, αν θέλουμε να κρατήσουμε και ορισμένα δεδομένα, με πόσα έχουμε τώρα ελεύθερα. Γι' αυτό και εμείς τα μεταφέρουμε κατευθείαν από εκεί και τα στέλνουμε όπως τα είδαμε να τρέχουν. Δέστε ότι σε μια μέρα θα το είχαμε γεμίσει, έτσι. Αυτή τη στιγμή, 32,7, Git. Άμα αφήσουμε να τρέχει αυτό το πράγμα εκεί πέρα για κανένα ωρίτσα, το έχουμε την άξη. Εδώ βλέπω έχει και ένα nano. Το έχεις βάλει εσύ, εντάξει, οκ. Καλά, άλλος editor. Το ξέρετε το nano. Αφού έχεις δίνει, δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν. Παιδιά, το θέμα ήταν σήμερα να παίξουμε, το καταλαβαίνω, ήταν η πρώτη φορά που το είδατε. Την επόμενη φορά λοιπόν θα έχει ο καθένας από ένα μπροστά τέτοιο, αλλά θέλω να σας δω δραστήριος. Μην φοβάστε τίποτα, βγάλε λίγο την καρτούλα που τη βλέπετε πάνω, για να κάψουμε κάτι, αυτό εδώ που βλέπετε. Αν λέμε ότι κάνατε κάτι και το χαλάσετε, το σύστημα εννοείται, αυτό μέσα σε πόσο γίνεται, Δημήτρη, 2 λεπτά, 3, έχετε πάλι το σύστημα. Ξανά. Γι' αυτό λέω, μην το λυπάστε. Έτσι. Θέλω να βλέπω να το χτυπάτε και να φωνάζετε για βοήθεια. Λοιπόν, πιστεύω σήμερα να είδαμε λίγο γενικά το θεωρητικό κομμάτι και πώς θα μπούμε στην πράξη. Από την επόμενη εβδομάδα σας υποσχόμαστε ότι θα είναι μόνο πράξη και θεωρία μόνο όταν έρχονται ερωτήσεις. Έτσι. Κλείσαμε εδώ το θέμα το θεωρητικό σήμερα. Την επόμενη φορά έχουν και Arduino πάνω, οπότε πάμε. Τι είναι τούτο, τότε εξηγούμε. Αν τα ξέρετε, χρειάζεται να τα πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να ξαναπώ ότι αρχίζουμε 6:30, όπως το καταλάβατε. Πραγματικά, είστε δεν είστε, εμείς αρχίζουμε 6:30.